πότε λέτε θα αντιδράσω. Λέω 2010 το 2015, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, όπου δεν θα υπάρχουν πια χρήματα στα ταμεία τα συνταξιοδοτικά και πλέον δεν θα μπορεί κανείς να επιβιώσει και ίσως και νωρίτερα ακόμα, τότε θα εξεγερθούν. Αλλά τότε θα είναι τόσο αργά που δεν νομίζω ότι θα μπορούν εύκολα να ξανακερδίσουν το χαμένο έδαφος. Και αυτό δεν είναι μία μεγάλη κουβέντα, είναι μία γνωμοδότηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δεν είναι ένα τυχαίο ταμείο. Και τα στοιχεία του δεν είναι στοιχεία τυχαία. Στηρίζονται επάνω στις πληροφορίες, τις ηλεγμένες απολύτως, μέσα από χώρους της ελληνικής οικονομικής δράσης, δηλαδή Υπουργεία κλπ. Σήμερα αφιερώνουμε αυτή την εκπομπή στην Πασεγές με πολύ αγάπη. Γιατί για μας Πασεγές δεν έχει σημασία ο τίτλος και το ανώτατο αυτό συνδικαλιστικό όργανο των αγροτών. Βλέπουμε στην Πασεγές ακριβώς όλους τους Έλληνες αγρότες. Και θα τους αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή. Συμπτωματικά είπαμε χθες κάποια πράγματα. Γιατί αυτή η εκπομπή είχε προετοιμαστεί και είχε κουβεντιαστεί με τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο. Και βεβαίως κάθε φορά που εμείς αναζητούμε κάποιον για να καθίσει απέναντι στο τραπέζι, κανείς δεν έρχεται. Αυτό σας το λέμε γιατί πολλές φορές μας ζητάτε να φέρουμε κάποιον ειδικό. Τους τηλεφωνούμε. Τους λέμε ποιο είναι το θέμα. Δεν έρχονται. Εμείς τι να πούμε. Να χαρακτηρίσουμε τους ανθρώπους αυτούς που αρνούνται. Να πούμε ποιοι είναι και δεν έρχονται. Δεν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο. Εσείς βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Το γεγονός όμως ότι κανένας από αυτούς μέχρι σήμερα δεν έκανε την παραμικρή κίνηση για να αποδείξει το αντίθετο από όσα εδώ δηλώνεται κάθε βράδυ, ούτε καν τόλμησε κανείς έτσι από φιλότιμο να καταθέσει μια μήνυση στα ελληνικά δικαστήρια, αυτό δείχνει ότι αυτά που εδώ κάθε βράδυ με πολύ πολύ έλεγχο, πολύ πολύ έλεγχο το ξαναλέω, ανθρωπίνως δυνατό έλεγχο από εμάς εδώ, αναφέρονται σε αυτό το σταθμό, δείχνει λοιπόν ότι είναι οι μαύρες αλήθειες. Πριν καν ξεκινήσει ο κύριος Σοφιανόπουλος, τον οποίο έχω θέρμο παρακαλέσει ως ειδικό, να μας πει για τον Παπάκη και θα είπαμε αφιερώσουμε μια εκπομπή και είναι αυτή η σημερινή εκπομπή, ξεκίνησα από ένα στοιχείο. Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, οργανισμοί, παγκόσμιοι οργανισμοί, οι οποίοι ασχολούνται με τον Παπάκη και γνωστός είναι επίσης ο Παγκόσμιος Οργανισμός Βάμβακος, τον γνωρίζετε και αυτόν, ελέγχεται κυρίως από τους Βρετανούς και από τους Αμερικάνους. Εν πάση περιπτώσει, αυτός τροφοδοτεί οποτεδήποτε του ζητηθεί από τις ανά τον κόσμο βαμβακουργίες με στοιχεία μέσω των κομπιούτερ. Ζητάνε από τον οργανισμό, δώσε μας στοιχεία για αυτό, δώσε μας στοιχεία για εκείνο. Εγώ λοιπόν που ξεκινήσουμε την εκπομπή ζήτησα να πάρω τα στοιχεία. Παγκόσμιος Οργανικός Βάμβακος, εδώ βλέπετε, γιατί βέβαια δεν είναι δυνατόν τώρα να σας τα δείτε από αυτό το μόνιτρο που έχουμε εδώ, από αυτό το φακό, βλέπετε πάντως τα στοιχεία είναι εδώ συγκεντρωμένα, τα ζήτησα από τον κύριο Σοφιανόπουλο. Δεν χρειάζεται βέβαια να σας πω περισσότερα, θα σας τα διαβάσω, με εμπιστεύεστε, αυτό είναι σίγουρο, για το τι άλλωστε δεν έχει και τόση σημασία και εσείς μπορείτε κάποια στιγμή να βρείτε και να ελέγξετε στοιχεία διάφορα. Θα σας πω τώρα λεπτομερώς τι λέει εδώ, απλώς σας έδειξα το χαρτί, έχει έρθει με φαξ και βεβαίως τα στοιχεία τα οποία έχει θα τα ακούσετε σε λίγο όσο θα προχωράει η συζήτηση. Δηλαδή ό,τι λέμε θα είναι από εδώ. Παγκόσμιος Οργανισμός Βάμβακος, στοιχεία και νούμερα για την παγκόσμια παραγωγή του βαμβακιού. Ξεκινάμε. Τι είναι το μπαμπάκι και προχωρούμε μέχρι το τέλος. Τι αποδίδει, ποιοι εργάζονται σε αυτό, τι παράγουμε εμείς, τι ποιότητα, τι παράγουν οι άλλοι και τι έχει συμβεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σχέση της στήριξης από πλευράς προϊόντος. Για να γίνει προϊόντος. Πιο κατανοητό, κύριε Χούντα, το θέμα του βάμβακος, θα το ξεκινήσω με μια φράση. Το μπαμπάκι είναι σαν το στάρι.
είναι μια πρώτη ύλη, φυτική πρώτη ύλη, την οποία καλλιεργούμε, αλλά αυτή η πρώτη ύλη μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή περνάει πάρα πολλά βιομηχανικά στάδια. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή είστε ένας βιομήχανος, αυτός που είστε, αυτός που ξέρουν οι τηλεθεατές, για να μην τα λέμε όλα αυτά, θέλω να θυμάστε ότι οι τηλεθεατές δεν μπορεί να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες και να αναφερθείτε, εισαγωγικά και σε αυτή τη λεπτομέρεια της πρώτης δημοτικού με την έννοια της γνώσης. Γιατί εγώ, τι είναι το βαβάκι, θάμνος, δέντρο, αναρριχόμενο, έτσι. Τρεις κουβέντες, είναι αυτό. Θέλω να πω για το στάρι, για να δώσω, γιατί ο κόσμος έχει πολύ μεγαλύτερη επαφή και γνώση πολύ με το στάρι. Πολύ ωραία. Το στάρι λοιπόν είναι το στάρι και τα προϊόντα αυτού. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν το τρακτέρ, το οποίο οργώνει, έχουμε την κομπίνα η οποία θερίζει, έχουμε το φορτηγό που κάνει, που γεμίζει με, από την κομπίνα τη θεριζολογική και το πηγαίνει σε ένα πρόχειρο σταθμό συλλογής του σίτου. Από εκεί φεύγει το στάρι και πηγαίνει εις τους μήλους και αλέθεται, φτιάνει διάφορα προϊόντα και υποπροϊόντα και μετά φεύγει από τους μήλους και πάει στους φούρνους και γίνεται ψωμί και πάει ο καταναλωτής και αγοράζει. Εάν ξεκινήσουμε από το στάρι στον αγρό μέχρι να φτάσουμε στο τελικό προϊόν, θα δούμε ότι ζουν χιλιάδες άνθρωποι ενδιαμέσως δια της βιομηχανικής προστιθεμένης αξίας, όπως λέμε. Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά σε πολύ πιο πολύπλοκο τρόπο και με διαδικασία πιο πολύπλοκη, είναι η υπόθεση του βάμβακος. Όπως και στο στάρι, σπέρνουμε με μία σπαρτική και το μπαμπάκι. Εν αντιθέση με το στάρι, το μπαμπάκι είναι ποτιστική καλλιέργεια. Πρέπει να ποτίζεται και είναι προϊόν το οποίο μεγαλώνει και ανθίζει και αναπτύσσεται από την άνοιξη και το καλοκαίρι όλο. Ο κύκλος, δηλαδή ο βιολογικός, πιάνει την περίοδο από τις ανοίξεις μέχρι και το φθινοπόρου. Ως εκ τούτου, εν αντιθέση με το στάρι, έχουμε τα ποτίσματα, που είναι μια άλλη μεγάλη υπόθεση. Εκεί πέρα είναι αντλίες, είναι σωλήνες, είναι γεωτρήσεις, είναι ιδεοί. Ο τζίρος γενικώς εκεί πολλαπλασιάζεται. Εις το παρελθόν είχαμε το μπαμπάκι, το οποίο ανάγεται από χειριτηρίδων, έτσι. Και η όλη δυσκολία στο μπαμπάκι... Αίγυπτος. Μεσοποταμία και δεσμένη, Ινδίες, από παλιά. Mm-hmm. Ο άνθρωπος κόνταυτε πάντοτε, διότι όταν λέμε μπαμπάκι, αυτή η παραγωγή την οποία... και αναφέρθηκε χθες περίπου το 1.200.000 τόνοι, είναι το σύσπορο μπαμπάκι, με το σπόρο. Μάλιστα. Ο άνθρωπος λοιπόν εκαθότανε με το χέρι και έβγαζε το νήμα πάνω από το σπόρο, διότι εκεί απάνω είναι φυτρωμένος το μπαμπάκι, πάνω στο σπόρο, και αυτό ήταν μια προσία διαδικασία, ένα-ένα τα κάνει στα σποράκια αυτά, να βγάζει τα νήματα από πάνω, μέχρι που στο τέλος του περασμένου αιώνα ένας Αμερικανός, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, βρήκε τη μηχανή η οποία χωρίζει τους σπόρους από το μπαμπάκι. Λοιπόν, το πρώτο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι όταν λέμε μπαμπάκι, είναι το σύσπορο μπαμπάκι, και το οποίο όταν περάσει από την πρώτη βιομηχανία, η οποία είναι το εκκοκιστήριο, εκκόκο, βγάζω τον κόκο δηλαδή, έχουμε σαν αποτέλεσμα ότι 52% του συσπόρου βάμβακος είναι ο σπόρος. 32% όλο και όλο είναι το μπαμπάκι, αυτά όλα βέβαια συν πλην 1% κάθε φορά, αλλά αυτές είναι οι μέσες τιμές, παγκοσμίως παραδεκτές. 1-2-4% είναι τα λεγόμενα λίντερς, κάτι μικρά νηματάκια τα οποία πάνε πιο πολύ στη φάρμακο βιομηχανία βάμβακος. Και το υπόλοιπο είναι χώματα, είναι καρύδια, όπως τα λέμε, όπως λέμε στην καρυδιά το καρύδι, έτσι λέμε και στο μπαμπάκι το καρύδι δεν έχει ανοίξει, και διάφορα κοτσανάκια, φυλαράκια, πράγματα τα οποία θεωρούνται φύρα και πετιέται. Κακώς τα καίνε βέβαια, αλλά είναι μια άλλη υπόθεση αυτή. Ως εκ τούτου, για να μην γίνεται παρεξήγηση, όταν λέμε η Ελλάδα παράγει πέρσι 1.200.000 τόνους μπαμπάκι, αυτό είναι σύσπορο. Το 32% αυτής της ποσότητας είναι το μπαμπάκι που θα γίνει το πουκάμισό σας. Διότι ο κόσμος
όταν ακούει αυτή την ποσότητα, α, σου λέει, όχι, δεν είναι, 32% μόλις αυτής της γενικής ποσότητας. Όταν βγει ο σπόρος, θα δώσω τώρα την πλήρη επεξεργασία του βάμβακος, τι γίνεται, πια τα βιομηχανικά στάδια, κολοσσέες βιομηχανίες. Εν συνεχεία θα πάμε στα επιμέρους θέματα και θα πάμε και στις τιμές πλέον, για να δούμε ότι όταν ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα έχει την δυνατότητα της γεωργικής παραγωγής ενός αλφα προϊόντος, πρέπει να κάνει μια στρατηγική της μέγαλο και μακροοικονομίας της για το πώς θα εκμεταλλευτεί κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο αυτή την πρώτη ύλη, που εις μεν τον γεωργό πρέπει να τον επιδοτήσει, διότι δεν μπορεί να βγει ο γεωργός για αυτής της μικρής παραγωγής και να επιβιώσει, αλλά τα υπόλοιπα βιομηχανικά στάδια είναι που θα δώσουν τα κέρδη για να μπορέσει να ζήσει το κύκλωμα ολόκληρο. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Όταν πάμε στο οικοκυστήριο, βγάζουμε τον μπαμπάκι από τη μια μεριά και τους σπόρους. Οι σπόροι θα πάνε στο ελαιουργείο και εκεί με κάτι μεγάλες πρέσες, όπως είναι η μηχανή του κυμά και η υποθερμοκρασία υψηλή, εσωτερικά κυκλοφορεί ατμός δηλαδή στις πρέσες αυτές, θα συνθλιβεί ο σπόρος και θα βγάλουμε το βαμβακέλαιο. Κάτω από τη μηχανή λοιπόν τρέχει το βαμβακέλαιο, με το οποίο μαγειρεύουμε και τρώμε όλοι, και μένει και η βαμβακόπιτα, η οποία είναι η ζωοτροφή. Ο παπακόσπρος έχει ένα ποσό της τάξης του 17-18% σε λάδι μέσα, ένα 10% αυτής της ποσότητος φεύγει για τη συνθλίψιος αυτής, και η μπαμπακόπιτα είναι ο σπόρος με αρκετές πρωτεΐνες, γύρω στο 25% κτλ. Και ένα 6-7% σε λάδι. Αυτή είναι η περιβόητη μπαμπακόπιτα που πάει στους κτηνοτρόφους. Ως εκ τούτου έχουμε, μετά την πρώτη βιομηχανία, έχουμε μια δεύτερη βιομηχανία, η οποία παράγει δύο προϊόντα. Το μπρούτο βαμβακέλαιο, το οποίο και αυτό η συνεχεία θα πάει στη ράφιναρία, μια άλλη βιομηχανία για να ρεφερεστεί, να γίνει απόσμηση, να γίνει καθαρισμός κτλ. Κτλ. Αν θέλετε και εξουδετέρωση, εάν έχει υψηλή οξύτητα, να κατέβει η οξύτητα, να είναι κάτω του 1, και εν συνεχεία θα πάει ίσως στη συσκευασία του 1 λίτρου, για να πάτε εσείς και εγώ ή στο μεγαλοκατάστημα και να το αγοράσετε και να βάλετε στο τηγάνι σας μέσα και να τηγανίσετε πατάτες. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Έχουμε δηλαδή μια ολόκληρη διαδικασία η οποία δουλεύει. Και αυτά έπρεπε να λάβουν υπόψη τους οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι διέλυσαν την ελληνική βιομηχανία βάμβακος, με αποτέλεσμα σήμερα ο γεωργός να τραβάει που τραβάει αυτά και να έχουμε γίνει υποχείρια της κοινής αγοράς. Αυτά τα λέω για σένα, κύριε Εύερτ, με τον νόμο που φτιάξατε και διαλύσετε τη βιομηχανία. Ο περιβόητος ο νόμος 1083 του 80, που έδωσε το δικαίωμα στις τράπεζες να κεφαλαιοποιούν και να ανατοκίζουν ανατρίβουν αυτό που αναλύσαμε. Αυτό το μπαμπάκι, το οποίο από το οικοκυστήριο θα μπει πλέον σε μπάλες, παγκοσμίως τι κάνει? Το πρώτον που θα πάει σε ένα νηματουργείο, άλλη κολοσσία βιομηχανία αυτή, και θα γίνει νήμα. Σε άλλη περίπτωση εξάγεται σαν μπαμπάκι, σαν πρώτη ύλη. Αυτό το νήμα εν συνεχεία θα πάει στις βιομηχανίες παραγωγής υφασμάτων, πυραϊκή, πατραϊκή. Πού είναι η πυραϊκή, πατραϊκή σήμερα? Και να θυμάστε τη διαφήμιση τότε, η Ούγια λέει να γράφει πυραϊκή, πατραϊκή. Πού είναι το Αιγαίο, κύριε Χούντα? Πού είναι ο Λέκας? Αυτές οι κολοσσίες ελληνικές βιομηχανίες που είχαν τη δυνατότητα να στηρίξουν τον Έλληνα γεωργό και τον στηρίζανε, αυτές η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το ελληνικό κράτος μετά το 1974, τις εδιέλυσε. Και ο παραγωγός τώρα, δηλαδή, αν δεν υπάρχει καπνοβιομηχανία τσιγάρων, πώς θα στηριχθεί ο καπνοπαραγωγός, διότι και αυτός επιδοτείται. Σε τελική ανάλυση θα δούμε, κύριε Χούντα, ότι σχεδόν όλα τα προϊόντα, το στάρι θερυπίν, έχει καλλιεργητικά έξοδα το στρέμμα, περί τις 17.000. Η ίσπραξη όμως,
είναι γύρω στα 250 με 300 κιλά το στρέμμα, με 40 δραχμές το κιλό, 12.000. 12 εισπράττεις, 17 ξοδεύεις, μπαίνεις για τάλιρο μέσα. Επιδοτείται λοιπόν με 10-12.000 το στρέμμα, για να μείνει κάτι στον παρόγο να επιβιώσει. Αλλιώς ο παρόγος τι θα κάνει? Εκεί που πήγανε τα πετρέλαια και οι τόκοι επιτόκων και όλα αυτά, το κύκλωμα αυτού του κράτους, το οποίο διότι να υπάρχουν, ή δεν ξέρει τι του γίνεται, είναι αγράμματοι όλοι, ότι οι περισσότεροι είναι αγράμματοι, αλλά μέσα σε αυτούς εμφολεύει και έχει φωλιάσει ένα ολόκληρο σύστημα οργανωμένης προδοσίας εις βάρος του τόπου. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Αυτό το νήμα όταν τελειώσει, και έχουμε, αρχίζουμε τώρα, αρχίζει μια τεράστια διαδικασία με ειδικότητες, το πόσο μακρύ είναι το νήμα, τι νούμερα νήματα θα φτιάξουμε, 1, 2, 3, και εδώ συμμαζεύεται από πενιέ, από γκαρντέ, από έτσι, από αλλιώς, ειδικευμένοι άνθρωποι στο έπακρον, και είμαστε από τους καλύτερους του κόσμου, και από εκεί και έπειτα αρχίζει πλέον από το πολύ λεπτό νήμα, το οποίο θέλει μεγάλο μήκος ίνας, τα ακριβά φερπίν λέτε που λένε ελβετικό ύφασμα για πουκάμισα. Αυτό όσο μακρύτερο είναι το νήμα, φερπίν 38 χιλιοστά, 40 χιλιοστά, τόσο πιο λεπτή κλωστή μπορεί να φτιάξεις, διότι εμπλέκεται ένα καμίκος. Όσο κοντότερο είναι το νήμα, τόσο χοντρύτερη κλωστή φτιάνεις. Κάποια στιγμή δεν μπορεί να φτιάξεις λεπτότερη. Η αξία πάντοτε λοιπόν του βάμβακου. Τύπος του βαμβακιού. Ο τύπος βάμβακου, του παραγωμένου. Τι μουστάκι έχει φτιάξει. Εκφύσιος. Έτσι. Εμείς είμαστε από τις. Η Αίγυπτος Φερρυππίν έχει το πιο μακρόινο νήμα. Η Αίγυπτος έχει το πιο μακρόινο. Και κάποιο νησάκι εδώ δικό μας, και εμείς είμαστε κοντά, είμαστε όμως 3-4 χιλιοστά κοντύτεροι από ό,τι είναι η Αίγυπτος και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό δεν. Η ποικιλία αυτή. Η ποικιλία, ναι. Δίνει την ίνα σε ακριβώς ένα συγκεκριμένο μήκος. Ναι. Και αυτό είναι, μπορείτε να φανταστείτε ότι μιλάμε για ποικιλίες ατέλειωτες σπόρων βάμβακος. Όπου εκεί θα φτάσουμε, τώρα θα γυρίσω πίσω λίγο στο σπόρο, που γίνεται η ζωοτροφή, όπου και εκεί χωρίζεται σε δύο άλλους κολοσσίους βιομηχανικούς κλάδους. Αυτό λοιπόν το νήμα, εν συνεχεία, θα πάει να γίνει το βαμβακερό ύφασμα. Σε εντόνια, μαξιλάρια, πουκάμισα, βαμβακερά υφάσματα, και από εκεί και έπειτα ό,τι μπορεί να, και πρωτίστως η μόδα. Διότι η μόδα πουλάει, κύριε Χούντα. Όταν είχαμε τον Τζεκλένη στην Ελλάδα, αυτό τον κολοσσό στη μόδα, τον εδιέλυσε η ΕΤΒΑ. Διότι ο παραγωγός, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ο Έλλην παραγωγός, βάμβακος, από τη μόδα εξαρτάται. Και η Ελλάδα είχε τις δυνατότητες και τις έχει και ακόμα, αλλά χρειάζεται κράτος. Και κράτος Ελλήνων, όχι κράτος προδοτών. Διότι δεν πιστεύω πλέον να έχετε αμφιβολίες ότι ελοχεύουν εκεί μέσα ατέλειωτα συμφέροντα εις βάρος του τόπου. Αυτό λοιπόν το κράτος θα έπρεπε, για να μπορέσει να στηρίξει. Και τι μιλάμε τώρα? Μιλάμε για 80.000 οικογένειες που ασχολούνται με το βαμβάκι, και αν υπολογίσουμε 4 περίπου την οικογένεια, 4, 8, 32, 300.000 Έλληνες, και αν υπολογίσετε και τουλάχιστον άλλες 250.000 οι οποίες δουλεύουν στη βιομηχανία βάμβακος, νηματουργία, υφάσματα και δεν συμμαζεύεται, μιλάμε για πάνω από 600.000 περίπου Έλληνες τουλάχιστον ασχολούνται με τον μπαμπάκι. Αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εδιέλυσαν και το κάναν τώρα υποχείριο της κοινής αγοράς. Να προσθέσετε και αυτούς οι οποίοι εμπορεύονται το μπαμπάκι. Αν βάλουμε δε τις ράφτρες, τα φασόν. Για τα βάμβακερά. Τα μπαμπακερά, τους εμπόρους, τα μαγαζιά κτλ. Αρχίζει το χάος. 1 εκατομμύριο. Πάντοτε η Ελλάς είναι το πολύ θετική στο ισοζύγιο. Τώρα έχουμε να αρχίσει να είμαστε μία ή άλλη, και σε λίγο θα είμαστε ελληματικοί, διότι επειδή το μπαμπάκι είναι μια υπόθεση εργατικών χειρών, και όταν δεν έχει την πρώτη ύλη αρχίζουν μετά από το μπαμπάκι ένα πολύ ελαφρό υλικό, γι' αυτό το συμπιέζουν οι μπάλες, οι οποίες είναι 1,5-2 κυβικά, ας πούμε, ζυγίζουν ολοκληρώνω 225 κιλά,
δεν μπορούσε και να το συμπτύξεις, δεν βαραίνει πολύ αυτό το πράγμα. Τα μεταφορά λοιπόν είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Φόρτωνε, ξεφόρτωνε, φτιάξε μπάλες. Όποιος τις έχει όμως, όταν από το χωράφι διασχίζει στο δρόμο και έχει τη βιομηχανία, το οικοκυστήριο. Και δίπλα στο οικοκυστήριο είναι το νηματουργείο και δίπλα στο νηματουργείο το υφασματάδικο, τα κόστα μηδενίζονται. Έτσι λοιπόν, εμείς τι έπρεπε σαν στρατηγική πολιτική να έχουμε από χρόνια εφαρμόσει. Να πούμε, δεν μας ενδιαφέρει από εκεί και έπειτα. Πόσο θες, κύριε Γεωργέ, να είσαι ευχαριστημένος για να μου καλλιεργείς μπαμπά και εμένα, όσο θέλεις φιάνε. Γιατί τώρα? Διότι ενώ μπαμπάκι έχει στην μπάλα 400 δραχμές είναι πλην 300 δραχμές το κιλό, ένα κιλό νήμα, κύριε Χούντα, έχει ένα χιλιάρικο. 700 δραχμές επιπλέον στην επεξεργασία. 2,5 φορές επάνω. Και αυτό θα καλύψει την εγκατάσταση του νηματουργείου. Μιλάμε για πόσο βλέπει το μάτι σας. Αίθουσες, κολοσσιές, μηχανήματα μέσα, ελβετικά. Τα καλύτερα μηχανήματα βάμβακος είναι τα ελβετικά. Διότι ο πολλής κόσμος πιστεύει η Ελβετία, λέει, ζει από τις τράπεζες. Παραμύθια της Καλλιμάς. Οι τράπεζες φυλάζουν λεφτά. Οι Ελβετοί δεν μπορούν, δεν κάθονται όλοι απ' έξω από τις τράπεζες και οι τράπεζες μοιράζουν λεφτά σε 7 εκατομμύρια Ελβετούς. Η Ελβετία είναι μια βιομηχανική χώρα. Ρολόγια. Από τις καλύτερες μηχανές θαλάσσης, τη Σούλτσερ, ελβετικές. Ηλεκτρικά μοτέρ, τα Μπράουν Μποβέρι, από τα καλύτερα ηλεκτρικά μοτέρ του κόσμου. Και πρωτίστως οι καλύτερες μηχανές βάμβακος. Και πάει λέγοντας. Έτσι. Γιατί τώρα? Διότι όσο και αν πάρει ο παραγωγός στην πρώτη ύλη, στο τελικό προϊόν, επειδή είχαμε ξεκινήσει μια τέτοια μελέτη, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να την τελειώσουμε, διότι ήταν πολύ αστάθμητοι οι παράγοντες. 400 δραχμές το κιλό το μπαμπάκι. Ένα χιλιάρικο το κιλό το νήμα. Και από εκεί και έπειτα, αν πάτε στο το ύφασμα, πλέον πάει με το μέτρο, δεν πάει με το κιλό. Εκεί κάναμε τη μελέτη και θέλω, θα σας τη φέρω όμως, στο περίπου. Από εκεί και έπειτα, ένα κιλό ύφασμα πλέον μπορεί να είναι 5.000 δραχμές. Ένα κιλό ρούχο 25.000 δραχμές. Οπότε τι σας μάρανε, κύριε Χούντα, πόσο θα πάρει ο παραγωγός? Εκμηδενίζεται σε τελική φάση το τι ο κακομοίρης ο παραγωγός θα πάρει, αυτός ο ήρωας της Ελλάδος. Αυτός που βλέπετε εκεί στις νομαρχίες απ' έξω και σκοτώνονται κτηνοτρόφοι και γεωργοί. Διότι αυτό δεν είναι κράτος ελληνικό, αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Δεν έχετε δει που λέει, του τάδε λέει, ένα ταγέρ λέει, πόσο πάει, 100.000. Και ζυγίζει πόσο? Μισό κιλό, ένα κιλό. Ένα κιλό μπαμπάκι ταγέρ 100.000 και ο παραγωγός έχει πάρει τι? 400 δραχμές. Αλλά το προνόμιο εκφύσεως της Ελλάδος να παράγει αυτό το πολύτιμο αγαθό είναι η βάση. Έπρεπε λοιπόν να στηρίξουμε, διότι μην νομίζω ότι είναι εύκολο πράγμα να είσαι ο βαμβάκο παραγωγός. Έχει τη γνώση και την τέχνη του. Ούτε είναι συμπτωματικό. Η Ελλάδα ξεκίνησε να γίνει βαμβακοπαραγωγός χώρα από το 1924. Ξεκίνησε η Ελλάδα να γίνει. Διότι το κλίμα επροσφέρετο. Εάν λέμε λοιπόν, παραδείγματος χάρη, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με περίπου 4 εκατομμύρια τόνους, οι 400.000 τόνοι της Ελλάδος είναι ο κολοσσέας. Ξέρετε ότι απαγορεύεται η εισαγωγή βάμβακος στην Αμερική. Πες τα χαιρετήματα στον κύριο Σιμίτη και σε όλους αυτούς τους δήθεν. Ο κολοσσός ο Αμερικάνος, για να προστατέψει την εγχώρια παραγωγή του, απαγορεύει την εισαγωγή βάμβακος στην Αμερική. Κλειστό κύκλωμα. Και τον έχει τον παραγωγό και τον ταΐζει. Και τον τρέφει. Ό,τι και αν λέει ο παραγωγός, πετάει ο γάδρος, πετάει του λένε. Διότι σε τελική ανάλυση, αν χάσεις την πρωτογενή παραγωγή, πέσαν όλα. Εάν η Ελλάδα δεν πρημοδοτήσει τον σύτο καλλιεργητή, έτσι, πώς θα δουλέψουν οι φούρνοι, πώς θα φάμε ψωμί? Οι Έλληνες ήμασταν αυτάρκεις. Και θέλω εδώ να σας επενθυμίσω, κύριε Χούντα, ότι ο καθηγητής μου, ο Βογιατζάκης, ένας σπουδαίος καθηγητής της Ανοργάνου Χημικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, μου έλεγε ότι το 29 πήγανε στο Βενιζέλο, Ελευθέριο Βενιζέλο, αυτό τον κολοσσό, και του προτείνανε ένα πρόγραμμα εκβιομηχανοποίησης της χώρας.
και τους είπε ο Βενιζέλος, αυτή την τετραετία έχω δύο στόχους. Το στάρι. Να εξαλείψω την ολονοσία και να φτιάξουμε στάρι στην Ελλάδα, να έχουμε να τρώμε ψωμί όταν πεινάμε και όχι, κι ας λένε οι οικονομολόγοι ότι συμφέρει να το φέρουμε απ' έξω φτηνότερα. Και πράγματι. Αλλά αν βουλιάξει το καράβι, λέει, δεν το στείλουνε, εμείς τι ψωμί θα φάμε. Και έφτασε η Ελλάδα να γίνει αυτάρκης σε στάρια. Αυτάρκης. Έχουμε δηλαδή περίπου 8,5 εκατομμύρια στρέμματα και παράγουμε περί τα 3, 2,5, 3, 3,5 που άμα κανένα φορά τα ποτίζουν οι ορισμένοι και στη Θεσσαλία, εκατομμύρια τόνους στάρι. Η Ελλαδίτσα, Ελλαδάρα σε τελική ανάλυση, θα δείτε δηλαδή αυτά τα παραμύθια που λένε στον κόσμο ότι οι Έλληνες είναι άχρηστοι, τεμπέληδες, δεν παράγουμε τίποτα. Είμαστε από τις πρώτες χώρες του κόσμου σε όλους τους τομείς. 4 εκατομμύρια τόνους μπαμπάκι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 400.000 τόνους, 10 φορές παραπάνω από την Ελλάδα παράγουν οι Αμερικανοί μπαμπάκι. 10. Αλλά η Αμερική είναι 70 φορές μεγαλύτερα της Ελλάδος. Σε έκταση. Σε έκταση και 30 φορές μεγαλύτερα της Ελλάδος. Σε πληθυσμό. Σε πληθυσμό. Πάρτε την Τουρκία. Θα φτάσουμε τώρα στην Τουρκία για το θέμα της κοινής αγοράς. 800 τόσες χιλιάδες τόνους μπαμπάκι η Τουρκία. 400 η Ελλάδα. Ναι, αλλά η Τουρκία είναι 6 φορές όσο η Ελλάδα. Και σε πληθυσμό και σε έκταση. Πάλι εμείς πρώτοι. Και αν τα βάλετε κάτω. Σωστό. Και αν τα βάλετε κάτω, σωστό. Η Κίνα. Η πρώτη στον κόσμο στο μπαμπάκι. 4,5 εκατομμύρια τόνους. 1 δισεκατομμύριο οι Κινέζοι. Και τσάμπα τα εργατικά. Και αυτό βρε το. Αυτό το. Τι να το πω, το επίτευγμα βρε των Ελλήνων, γεωργών, γεωπόνων. Όλα πρώτα 1974 αυτά βέβαια. Κατσάμπας. Αυτός ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε συλλάβει το θέμα γεωργία. Και αυτή η κλάδη η βιομηχανική, δηλαδή έχεις εκοκιστήριο 1, πρέσες 2, ελαιουργία 3, νηματοποίηση 4, ύφασμα 5. Και αν πας μετά την παπακόπιτα στη ζωοτροφή, 6. Και αν πας μετά στο βάψιμο, 7. Διότι αυτά πρέπει να βαφτούν. Και αν πας στη λεύκανση, 8. 8 κολοσσιαίοι βιομηχανική κλάδη. Αλλά αυτά για να λειτουργήσουν θες. Ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, δουλεύει η ΔΕΗ κτλ. Ένα νηματουργείο μεγάλο της Θεσσαλονίκης, ΔΕΗ μόνο το μήνα, πληρώνει μερικά εκατομμύρια, 4-5 εκατομμύρια το μήνα ΔΕΗ. Σε τιμές βέβαια πολλαπλασίως μεγαλύτερες από ό,τι πληρώνει η κυρία Πεσίνε, η σύμβαση του κυρίου Καραμαλή. Εδώ λοιπόν, για να φτάσουμε και στα της κοινής αγοράς μετά της Ελλάδος, οι μόνες χώρες που παράγουν μπαμπάκι στην κοινή αγορά είναι η Ελλάδα και η Ισπανία. Η Ισπανία όμως ουσιαστικά δεν παράγει. Τι παράγει? 100, 150, 200.000 τόνους σύσπορο, δηλαδή πέρσι παρήγε 32.000 τόνους η Ισπανία. Η Ισπανία 32.000 τόνους, μάλιστα. Και η Ελλάδα 380. Η Ελλάδα 380, ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Και προσέξτε τώρα. Η Ισπανία πήρε ποσόστοση από την κοινή αγορά 250.000 τόνους. Τους οποίους δεν έχει φτιάξει ποτέ. Μίλατε τη λέξη ποσόστοση. Τις επιτρέπουν να παράγει. Έτσι. Τις επιτρέπουν να Ποιος? Παράγει. Η κοινή αγορά. Η οποία στην ουσία διευθύνει σήμερα. Τις τύχες μας. Μάλιστα. Πάμε. Λένε λοιπόν στην Ιταλία, σου επιτρέπουν στην να παράγει. Ισπανία. Ναι, στην Ισπανία μέχρι και 250.000 τόνους. Σου επιτρέπουμε. Ναι, το οποίο η Ισπανία δεν έχει παράξει ποτέ. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό που τους επιτρέπουν να παράγει είναι παραπάνω από αυτό που μπορεί να παράγει. Και ενώ η Ελλάδα παράγει 1.200.000 τόνους. 9 φορές παραπάνω. 9 φορές παραπάνω. Παράγει 32 και τις λένε μπορείς να παράγεις 250. Ακριβώς. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Για σύσπορο μιλάμε. Για σύσπορο. Όχι. Αυτό είναι το μπαμπάκι το καθαρό. Το καθαρό είναι αυτό. Ναι, το 1 τρίτον. Πάμε λοιπόν. Το 1 τρίτον. Πάμε. Πόσο είναι αυτό? 100.000 τόνοι. Τις δίνουν λοιπόν 3 φορές απάνω. 2,5 φορές. 2,5 φορές επάνω. Όχι. Ωραία. 100, 250, 1,5 φορά επάνω. Μα είναι 32 αυτό που παράγει. Όχι. Μπαμπάκι καθαρό. Η ποσόστοση είναι σε σύσπορο. Σε σύσπορο. Οι 250.000 τόνοι είναι σε σύσπορο. Επομένως αυτό είναι 2,5 φορές. Εντάξει. Δηλαδή το 30 φορές. Επί 3 είναι, ναι. 100. Σωστό. Το 200 στο 100, 1,5 φορά παραπάνω από αυτό που παρήγει η Ισπανία. Η Ισπανία δεν έχει φτιάξει ποτέ πάνω από 180.000 τόνοι μπαμπάκι. Ποτέ. Μάλιστα. Η Ελλάδα, η οποία παράγει 1.200.000 τόνους,
δεν θα έπρεπε λογικά να τους πούνε να πάρεις ποσόστοση, σου επιτρέπουν να παράγεις μέχρι 1,5 εκατομμύριο τόνους. Μας δίνουν 880.000 τόνους. Λιγότερο από ό,τι την Ισπανία. Λιγότερο από αυτό το παράγουμε. Αυτό δε, την επιδότηση δε, που μας τη δίνουν για τους 880.000 τόνους, τη μοιραζόμαστε, τη μειώνουμε. Δεν είναι ότι η παραγωγή, αυτό που φοράνε δεν τα ξέρουν, δεν τα έχουν εξηγήσει στον κόσμο αυτά. Είναι ότι λέει εκείνη η αγορά, εγώ τώρα θα φτάσουμε, διότι εκείνη η αγορά μας κάνει μια χάρη εδώ. Η τιμή του βάμβακος παγκοσμίως είναι της τάξης των 120 δραχμών το κιλό. Το σύσπορο πάντοτε μιλάμε. Και εκείνη η αγορά λέει 120 τη παγκόσμια τιμή και 150 σου δίνω εγώ επιπλέον. Πέστε το ακατέργαστο, γιατί εκεί μπερδεύεται ο κόσμος. Ακατέργαστο. Έτσι. Ακατέργαστο. Όπως το μπαμπάκι που παράγεται, όπως το μαζεύουμε τον αυρό. Έτσι. Το ακατέργαστο. Μπράβο. Δεν είναι ακατέργαστο, είναι λάθος. Είναι σύσπορο με το σπόρο μαζί. Όπως βγαίνει από τον αυρό. Διότι αυτή είναι, να τα λέμε σωστά όπως είναι, κύριε Κούντα, μην τα αλλάξουμε γιατί. Ο κόσμος αυτά δεν τα αντιλαμβάνεται. Αυτό ναι. Δεν το δέχεστε. Ωραία, εντάξει, σύμφωνα. Λοιπόν, το ακατέργαστο, όπως το παίρνουμε από τον αγρό. Τι σημαίνει, έχετε με τα κοτσάνια. Εμείς θα πούμε το σπόρο μαζί με το παπάκι μαζί. Μάλιστα. Λέει λοιπόν η κυρία Γουράξο, κυρία Ελλάδα, αν το πούλαγες στον κόσμο, έξω, στην παγκόσμια παραγωγή, θα παίρνεις 120 δραχμές. Εγώ σου λέω πάρε 120 και άλλες 150-270. Δίνει η κοινότητα. Δίνει η κοινότητα. Ενίσχυση. Ενίσχυση. Τι γίνεται όμως τώρα, προσέξτε. Μέχρι 880.000 τόνους. Άρα 880.000 τόνοι επί 150 δραχμές το κιλό μας κάνει χι κιλά. Ή χι δραχμές πλέον. Αφού εσύ κυρία Ελλάδα παρήγεσαι ένα 200, δεν θα διαιρείς πλέον το πριν που σου δίνω για 880, αλλά για ένα 200, οπότε πέφτει λιγότερο. Αντί να πάρει ο παραγωγός 150 δραχμές ενίσχυση, παίρνει 130, παίρνει 120. Όσο αυξάνει δηλαδή η παραγωγή μας, αντί να λέμε μπράβο παιδιά, λέτε φάτα στο κεφάλι παιδιά που φτιάξατε πιο πολύ. Πού είναι τώρα οι ευθύνες του ελληνικού κράτους εδώ? Ευθύνες οι οποίες ξεπερνούν το κακούργημα της προδοσίας, της εσχάτης προδοσίας. Επειδή ακριβώς η βιομηχανική προσθεμένη αξία στα προϊόντα βάμβακος και στα υποπροϊόντα βάμβακος είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα έπρεπε το ελληνικό κράτος να πει, ξέρεις κάτι κύριε Κόνα, βρε κουρεύω από εκεί πέρα, εγώ θα τον στηρίξω βρε τον Γεωργό μου, για να έχουμε το πολύτιμο υλικό. Και σιγά σιγά αυτό το πολύτιμο υλικό, ας πάμε τώρα στην αντιπαράθεση με την Τουρκία, η Τουρκία όχι μόνο βιομηχανοποιεί όλο της τον μπαμπάκι κύριε Χούντα, αλλά κάνει και μερικές εισαγωγές βάμβακος. Θα δείτε δηλαδή εδώ, Τουρκία. Εισαγωγές. Θα δείτε ότι η Τουρκία, εδώ κάτσε να τη βρούμε, διότι είναι... Εδώ είναι στην παραγωγή. Εδώ είναι στην παραγωγή. Τουρκία εδώ. Ναι. Τουρκία. 834.000 τόνους. Παράγει. Παραγωγή. Ναι. Και έχει επεξεργαστεί 850. Ναι. Άρα. Έχει κάνει και λίγο εισαγωγή. Σωστό. Έχει κάνει και λίγο εισαγωγή. Σωστό. 10-20.000 τόνους εισαγωγή. Ναι. Μπράβο. Ελλάδα τώρα. Ενώ παράγει 400.000 τόνους, πόσο επεξεργάζεται εδώ κοινότητα, κοινότητα Ελλάδα, 141.000 τόνους. Δηλαδή, 260.000 τόνοι δεν βιομηχανοποιούνται στην Ελλάδα. Διότι ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Παπανδρέου διέλυσαν τις ελληνικές βιομηχανίες. Φεύγει στο εξωτερικό. Α, ως μπάλα. Ως μπάλα. Κατάλαβα. Όταν εξάγεις λοιπόν πρώτη ύλη, είσαι κάφρος. Ναι. Δηλαδή, είχαμε την δυνατότητα όχι μόνον να απορροφούμε το ελληνικό προϊόν της πρωτογενούς παραγωγής και να στηρίζουμε τον Γεωργό μας, αυτό τον ήρωα, διότι σε τελική ανάλυση, αν θέλετε το πάω τώρα και στο αναστρέμα, τι σημαίνει αυτό? Παραπάνω από 300 συν πλην κιλά, όταν η περίοδος είναι καλή και τα λοιπά, μπορεί να πάμε και 350 κιλά το στρέμα. Χοντρά θέλουμε 3 στρέμματα στον τόνο. Αφού ο παραγωγός θα εισπράξει 270.000 στον τόνο, είναι 120 τιμή και 150 το πριμ, το κιλό, επί 1.270.000,
διά του 3.3907 ίσον 90.000 στο στρέμμα. Άμα αρχίσουμε λοιπόν τώρα και λέμε 90.000 στο στρέμμα, μείνουν το σπόρο, μείνουν τα τρακτέρ, μείνουν τις κομπίνες, μείνουν τα λιπάσματα, μείνουν τους ψεκασμούς, μείνουν τα ποτίσματα. Πέστε τι είναι κομπίνα, γιατί ακούγεται λάθος. Η βαμβακοσυλλεκτική είναι στην πραγματικότητα. Ένα μηχάνημα που μπαίνει μέσα και μαζεύει το βαμβάκι. Πώς λέγεται αυτό? Βαμβακοσυλλεκτική. Αλλιώς πώς το είπατε? Κομπίνα στο στάρι. Το είπα έτσι επειδή το ξέρω κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Βαμβακοσυλλεκτική είναι το σωστό. Έτσι. Και τους τόκους τόκων ο Τόκε, με το όνομα του κύριου Έβρετ, τελείωσε ο παραγωγός. 90.000 κάκια το στρέμα. Και έρχεται ο κύριος Παπαδόπουλος, το οποίο θέλει να τα φορολογήσει και από πάνω, λέει αυτά. Τι να φορολογήσει, ανύπαρκτα πράγματα. Αν δηλαδή ένας παραγωγός έχει, θέλετε, 50 στρέμματα, που είναι πολύ να έχει ένας παραγωγός 50 στρέμματα, με το 95.945 έχει 4,5 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4,5 εκατομμύρια επί ετησίας βάσεως, αν αφαιρέσουμε όλα αυτά, είναι ζήτημα αν μένουν στο στρέμμα 20 χιλιάρικα. 15 με καθαρά λεπτά. Ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο. Για του 12 μήνες, 80.000 εκατομμύρια του μένει του ανθρώπου. Γι' αυτό τους βλέπετε απ' έξω τις νομαρχίες, αξίριστους, μαυρισμένους, ταλαιπωρημένους, διότι αδικούνται οι άνθρωποι, διότι εν σχέση με αυτό που προσφέρουν, για να φοράτε κι εσείς κι εγώ το ωραίο μας πουκαμισάκι εδώ, αυτός σκοτώνεται. Και ναι, μεν οι 150 δραχμές η επιδότηση της κοινή αγοράς μας έχουν πρίξει με αυτή την επιδότηση. Σιγά τα λάχανα. Αυτό μπορούσε η ελληνική κοινωνία να το δώσει στους Έλληνες βαμβακοπαραγωγούς με τη μεγαλύτερη άνεση και να μην εξαρτώμεθα από κανέναν. Διότι σε τελική ανάλυση όλα τα γεωργικά προϊόντα επιδοτούνται. Δεν επιδοτείται το λάδι. Δεν επιδοτείται το στάρι. Δεν επιδοτείται ο καπνός. Ποιο προϊόν γεωργικό δεν επιδοτείται? Εάν δεν το πάμε καθαρό λογικά, χάνω, κλείνω, τότε θα πει κανένας επιθεωρητικής βάσης, ωραία. Άρα το καπνό, τέλος. Το μπαμπάκι, τέλος. Το λάδι, τέλος. Τι θα μείνει? Και πώς θα στηριχθεί η συνεχεία η βιομηχανία? Πού θα βρει τις πρώτες ύλες να δουλέψει? Θα αρχίσει η εισαγωγή. Και πού θα βρει το συνάλλαγμα της πρώτης ύλης αυτής? Αρχίζει ο άλλος φαύλος κύκλος της οικονομίας. Μάλιστα. Ως εκ τούτου, δεν είναι έτσι η απλή υπόθεση στην μέγαρον και μακροοικονομία, την οποία ο κυβερνών μια χώρα, ο κύριος Σιμίτης σήμερα, θέλει να κάνει το πλάνο της οικονομίας. Πρέπει να πάρει όλους αυτούς τους παράγοντας υπόψη του για να βγάλει το τελικό αποτέλεσμα, τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω. Αυτές οι μελέτες λοιπόν, κύριε Χούντα, εγώ θα παρακαλούσα να μας πούνε εδώ ποιος τις έκανε και πότε. Και μέχρι πού σηκώνει η ελληνική οικονομία? Διότι τι γίνεται? Εάν εμείς μπορούσαμε να επιδοτούμε καθόν τρόπον, μπορούσαμε αυτό το καταπληκτικό κλίμα της Ελλάδος, και γιατί να παράγουμε 400.000 τόνους και να παράγουμε 1 εκατομμύριο τόνους? Είπαμε ότι το 1.200.000 τόνοι που παράγουμε είναι περίπου 3 στρέμματα στον τόνο. Επί 3 στρέμματα λοιπόν, μιλάμε για κάπου 3,5 εκατομμύρια στρέμματα. Τι είναι 3,5 εκατομμύρια? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Η Ελλάδα μπορούσε να παράγει 10 φορές τόσο μπαμπάκι. Και από εκεί και έπειτα, επειδή έχεις την αντιστάθμιση της μπαμπακόπιτας, που είναι το μισό του μπάμβακος, και η μπαμπακόπιτα είναι ζωοτροφή και η ζωοτροφή είναι κρέας, η μπαμπακόπιτα και μόνο, εάν δεν χρησιμοποιείται σαν μπαμπακόπιτα, αλλά γινότανε βαμβακάλευρο και έφευγε η γκοσιπόλη από μέσα, το δηλητήριο που υπάρχει και δημιουργεί πρόβλημα στα μερικαστικά και είναι απαγορευτικό στο λευκό κρέας, στο κοτόπουλο και στο γυρινό, αυτό και μόνο αντικαθιστά τη σόγια. Προσέξτε τώρα. Θα μπορούσε λοιπόν η Ελλάδα με αντικειμενικό σκοπό μακροχρονίως να φτιάξει υποκατάστατον τη σόγια, διότι το βαμβακάλευρο έχει 38% πρωτεΐνης και η σόγια 42-44% ανεφλαδιού. Θα μπορούσε λοιπόν να λέει στην κοινή αγορά, κομ-κομ, αντί να ξυλώνεσαι και να σε έχει η Αμερική με την κάνουλα, σου κλείνω τη σόγια, θυμόσαστε που λέγαμε 32 εκατομμύρια και σηκώνει τα χέρια η κοινή αγορά, θα του λέγαμε το Ολλανδό, κύριε, εσύ θες σόγια, την οποία εισάγεις από την Αμερική. Εγώ είμαι κοινότητα όμως. Είμαι Ελλάδα και εγώ σου παράγω βακάλευρο.
Πάρ' το βακάλευρο λοιπόν από μένα, κύριε. Εάν είχαμε το χρόνο, κύριε Χούντα, σήμερα να τα αναλύσουμε όλα σε λεπτομέρειες, θα βλέπατε ότι με τις αξίες που έχουν πάρει τα ζωικά προϊόντα, κρέατα, γάλατα, τυριά, έτσι, αλλιώς κτλ, κτλ, κατατάει το μπαμπάκι να είναι υποπροϊόν του κρέατος. Δεν ξέρω αν πιάνετε το νόημά μου. Σωστά. Το μπαμπάκι είναι υποπροϊόν του κρέατος. Και αφού η Ελλάδα είναι ελλειμματική σε κρέας και θέλει 3 δις δολάρια σε κτηνοτροφικά προϊόντα κρέας, γάλα, τυρί, το μπαμπάκι θα ήταν ένας βασικός παράγων στηρίξεως της ελλειμματικής παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων της χώρας, τα οποία μας κοστίζουν πολύ παραπάνω από τη μικρή επιδότηση που παίρνει ο παραγωγός, άμα το βάλεις στενά σαν επιδότηση λες γιατί να τον πληρώνω αυτόνα. Αλλά πρωτίστως θα έδινε την δυνατότητα στην Ελλάδα να χτυπήσει την πόρτα της κοινής αγοράς και της πελαδών. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω να σου προσφέρω, αφού μιλάμε στον τόνο, ο μισός τόνος είναι βαβακόσπρος, το 52%, από αυτόν το εδώ το αλεύρι, δεν θυμάμαι, κύριε Χούντα, μην πω κανένα, δεν θέλω ότι λέω, πρέπει, δεν το θυμάμαι, αλλά είναι σημαντικό, είναι μικρή διαφορά μεταξύ μπαμπακόπιτας και βαβακαλεύρου. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε η Ελλάδα πολύ χοντρά να πούνε, το πάω στο 40% έτσι πολύ αυθαίρετα, διότι εκεί κάπου πρέπει να είναι, θα μπορούσε να πει κανένας ότι τουλάχιστον, εάν βάζαμε 10 εκατομμύρια στρέμματα, 3 εκατομμύρια τόνους σύσπορο, 1,5 εκατομμύριο τόνους μπαμπακόσπορο, 1 εκατομμύριο τόνους τουλάχιστον βαμβακάλευρο. Δηλαδή, το 4%, 3 με 4% των αναγκών της κοινής αγοράς σε σόγια. Και τότε θα είτε υποχρεωμένη η κοινή αγορά να έρθει και να μου πάρει και το βαμβακάλευρό μου αυτό και να μου το επιδοτήσει κιόλα συγκριτικά με τη σόγια. Και θα είχαμε εν συνεχεία και αυτή την τεράστια παραγωγή βαμβακελαίου, έτσι, το οποίο βαμβακέλαιο θα στήριζε τις βιομηχανίες, ελαίδα κτλ, τα οποία κάνουν τι, τα υδρογονωμένα, φυτίνες, μαργαρίνες και δεν συμμαζεύεται. Αρχίζει δηλαδή ένα κύκλωμα του οποίου το σύνολο της βιομηχανικής προτεμένης αξίας είναι τόσο μεγάλο που θα μπορούσε να πει κανένας ότι αυτό το οποίο παίρνει ο παραγωγός είναι άνευ σημασίας, λέμε στη φυσική, λέμε αμελητέα ποσότητα και παραλείπεται. Και θα είχαμε μια τάξη γεωργών οι οποίοι θα χαμογελάγανε και θα ήταν ευχαριστημένοι και θα λέγανε τι ωραία ρε παιδιά. Και αντί να έχουμε αυτή την, άμα διαλύσουμε και αυτούς, κύριε Χούντα, η χώρα τελείωσε. Εγώ σας κούρω τον κόδωνα του κινδύνου. Διαλύσαν τους τελευταίους γεωργούς και ακτινοτρόφους της χώρας, πάνε να τους διαλύσουν σήμερα, με αυτές τις αρλούμπες του Παπαδόπουλου, αυτού του αγράμματου, παλαιοκρασάς και δεν συμμαζεύεται, αυτός θα το φάει το ξύλο βέβαια. Και μιλάμε τώρα για τον Εύερτ, με αυτό το νόμο της προδοσίας και αυτός ο νόμος που διέλυσε το σύμπαν. Αυτό λοιπόν το τεράστιο κύκλωμα που λέγεται μπαμπάκι στην Ελλάδα, που έχει κι άλλες παραμέτρους που δεν τα προλαβαίνουμε τώρα. Μπορεί να πιστέψουμε, μέχρι αύριο το πρωί μπορεί να αναλύω αυτό το θέμα. Έχει ατέλειωτα παρακλάδια. Θα πω ένα το οποίο το κάνω αυτή τη στιγμή πείραμα. Όταν μαζέψουμε τον μπαμπάκι από την μπαμπακιά, μένει η μπαμπακιά ολόκληρη. Ένα φυτό τεράστιο. Τι κάνουν αυτό. Αυτό είναι δύσκολο. Και παρακαλάνε οι γεωργοί πώς θα το διώξεις. Το καίνε αυτό. Το αλέθουν και το καίν και το και μπερδεύονται, σου δίνουν τουλάχιστον 1.000 το στρέμμα να απαλλαγούν. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μια κάλλιστη πρώτη ύλη ή να γίνει και πρώτη ύλη για ζωοτροφή. Για ζωοτροφή, να γίνει πρώτη ύλη για ενσύρωση, να γίνει πρώτη ύλη για παραγωγή ενεργείας και ό,τι προβαταλεί. Και μιλάμε τώρα, να σας πω χοντρά, 20 μπάλες το στρέμμα έτσι για πλάκα. Επί 3 εκατομμύρια στρέμματα που βάζουμε, μιλάμε για 60 εκατομμύρια μπάλες. Mm-hmm. Από 30 κιλά το κάθε μήνα, 3-6, 18. 180.000 τόνοι. Προσπάσαν κατεύθυνση. Άλλος κλάδος Κολοσσίος. Και πάει λέγοντας. Εάν λοιπόν ήθελε κανένας να πει ότι τούτο εδώ είναι χώρα, που ενδιαφέρεται για το λαό της και τον τόπο της, Ίδρυμα Πυρηνικών Ερευνών. Τι λέτε ρε τεμπέλιδες εκεί δε μέσα που γυρνάτε ηλεκτρόνια και πρωτόνια 36 χρόνια. Πάρτε το θέμα μπαμπάκι. Αναλύστε το σε όλους τους παραμέτρους οικονομικοτεχνολογικός.
διότι θα δουλέψουν από εκεί και έπειτα η ανεργία θα εξαφανιστεί, κύριε Χούντα. Έτσι και η Ελλάδα αύριο το πει ότι βάζω άλλα μερικά εκατομμύρια στρέμματα σαν μπαμπάκι, αλλά με αυτή τη διαδικασία που σας είπα τη βιομηχανική προσπαθήσεως στο σύνολο του κυκλώματος, η ανεργία εξαφανίζεται. Δηλαδή όποιο τομέα της χώρας αν πιάσετε, εξαφανίζονται τα πάντα. Αλλά πού είναι οι μελέτες? Υπάρχει τίποτα. Ούτε μπορεί αυτό να αντιμετωπίζεται μερικώς, επιπολέως, και μάλιστα με ανθρώπους οι οποίοι πάνε στην κοινή αγορά, οι οποίοι είναι ευρωβολευτέ όπως λέμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από το θέμα. Άστε που λένε ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, οι ανακρίβειες που λέγονται και αυτά, ακούς μέσα στη Βουλή. Μίλαγα την άλλη φορά με έναν υπουργό, τον κοίταζα και του λέω, τώρα εσύ υπουργός είσαι ρε φίλε, να. Εσύ δεν κάνεις για κλητήρα σε πόρτα βιομηχανίας, να. Χαμπάρι από τίποτα. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι. Αλλά οι ερεθισμοί και τα ερωτηματολόγια τα οποία έπρεπε να υπάρχουν προς απάντηση είναι μια εύκολη υπόθεση. Κοιτάξτε, θίγεται το ένα θέμα μετά το άλλο με ένα ρυθμό που βάζεται ανά ένα θέμα άλλα 100. Αφού έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς έτσι είναι, αλλά δεν μπορούμε αυτά όλα να τα εξαντλήσουμε, γιατί ο τηλεθεατής, υπάρχει και μια τεχνική στη τηλεόραση. Ο τηλεθεατής θέλει καταρχήν να μην κοιμηθεί από τα στοιχεία τα οποία του παραθέτουμε, θέλει την ουσία και θέλει και την άλλη άποψη. Ωραία, πρώτη ουσία. Θα σας πω να πρώτη. Καταργηθεί ο νόμος κεφαλαιοποίησης και ανατοκισμού των τόκων. Το έχουμε πει αυτό. Ναι, πάει και τι κάνουμε. Πάει αυτό. Στο θέμα αυτό που θίξατε τώρα και το λέτε και το ξαναλέτε, όχι εσείς, το λένε δεκάδες συνομιλητές και δεκάδες άνθρωποι και οι εφημερίδες το γράφουν και τα περιοδικά. Όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι, θα κάνω μια μικρή παρένθεση, να συζητηθεί το θέμα, κανείς δεν θέλει να το ακουμπήσει. Και όλοι λένε, μα πολιτιακό θέμα θα θέσουμε τώρα. Εδώ δεν στρέφεται κάποιος εναντίον κάποιου ή κάποιος εναντίον κάποιον ή κάποιοι εναντίον κάποιον. Όχι. Είναι απλό. Λέτε ο βολευτής, ο οποίος και υπουργός συζητήσατε μαζί του και κατά την άποψή σας, εγώ το δέχομαι αυτό και ίσως και εκείνοι θα το δεχτούν εάν το κουβεντιάσουμε. Θα δείτε σε μια δημόσια συζήτηση, θα πούνε εγώ κύριε είμαι πολιτικός. Δεν γνωρίζω τα γεωτεχνικά θέματα. Ξέρω εγώ τι θα σας πει. Και θα λέει αλήθεια. Ναι. Είμαι σαφής αυτό. Δεν το κατηγορώ γι' αυτό. Θα σας εξηγήσω. Ούτε μπορεί να καθίσει να μελετήσει καθένας από αυτούς 4 χρόνια πίσω το θέμα των καλλιεργειών για να έρθει 4 χρόνια μπροστά για να κάνει τον Υπουργό Γεωργίας ή οτιδήποτε άλλο. Να λάβει ας πούμε οποιοδήποτε Υπουργείο. Βλέπετε ότι η μία συζήτηση φέρνει την άλλη, αλλά για να το κλείσουμε αυτό, οι περισσότεροι Υπουργοί στις κυβερνήσεις μας δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο του Υπουργείου τους. Είναι βέβαιο αυτό, το ξέρετε. Πώς μπορούν να αποδώσουν? Άρα είναι το ένα μετά το άλλο το σύστημα. Δηλαδή υποτίθεται ότι υπάρχουν υπηρεσίες. Θα σας πω. Αυτή η κουτή Αμερικάνη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πολίτευμα συγκεκριμένο να έχει τον έλεγχο της εξουσίας και το νομοθετικό σώμα. Το έχουμε πει αυτό. Διότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εκνευρίζομαι και νομίζω ότι μπορώ να έχω άποψη ως πολίτης μόνο με διάλογο και επιχειρήματα. Έτσι. Δεν δέχομαι ότι υπάρχουν σε αυτή την εποχή και στη χώρα μας θέοι οι οποίοι λένε αυτό που θα σου πω εγώ και αυτό και είναι. Όχι. Όλα ελέγχονται. Και όταν κάποιος έχει να δώσει μια απάντηση στα αμήλικτα ερωτήματα, με καλή διάθεση και πρόθεση, με αγάπη θέλετε, εγώ λέω αυτά, εσύ λες αυτά, για πες μου, να αντιπαρατεθούμε και να δούμε ποιο είναι το σωστό. Θα το βρούμε. Είναι σίγουρο θα το βρούμε, αν έχουμε και δύο καλή διάθεση. Λοιπόν, που θέλω να καταλήξω. Όταν ξεκινάει μια κυβέρνηση με έναν πολιτικό, ο οποίος είναι, θέλετε, τεχνοκράτης, θέλετε ονειροπόνος, θέλετε όπως θέλετε πέστε τον, να ξεκινήσει όμως να έχει ένα όραμα για να φτιάξει κάποια πράγματα, διότι μην μου πείτε ότι ο Βενιζέλος ήξερε τα πάντα γύρω από την παραγωγή της Ελλάδος, γύρω από την άμυνα, γύρω από όλα αυτά, την παιδεία, δεν ήξερε. Ναι, αλλά τη σύνδρακά τα είχε. Διάλεγε τους κατάλληλους ανθρώπους. Είναι έτσι. Αν λοιπόν έχουμε εδώ ένα σύστημα το οποίο είναι υποχρεωμένος ο βουλευτής να προσκυνήσει με τούμπες 3, 1 μπρος και 2 ανάποδες τον αρχηγό του κόμματος, ο οποίος θα δει εάν σκεφτεί και του πει η γυναίκα του το μεσημέρι ότι αυτόν
να τον πάρει στη λίστα την ώρα που τρώνε και επιμείνει ή του τηλεφωνήσει η κόρη του, ξέρεις μπαμπά είναι και ο αδερφός του τάδε που με πήρε τηλέφωνο, θέλω και αυτό να τον βάλει στη λίστα. Αυτά γίνονται εδώ. Δεν είναι τίποτα παράξενο. Τελικώς γίνεται μια λίστα από ανθρώπους οι οποίοι το 20% μόνο έχουν τις ικανότητες να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Και περνάμε σε μια βουλή όπου λέτε φτάνουμε στο σημείο να ψηφίζουν όμως που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο για το οποίο έχουν κληθεί να απαντήσουν, αλλά ψηφίζουν ως αγέλη. Τους φυρίζει κάποιος, θα ψηφίσουν αυτό. Όλοι μαζί, ναι, και ψηφίζουν. Που δεν έχουν συνείδηση προσωπική και άποψη, γιατί άλλος πώς, αν ήταν στο περιθώριο, να σκέφτονται, αν δεν είχαν το κίνητρο. Τα αυτοκίνητα, τις γραμματείς, τους διορισμούς των παιδιών τους, ο κύριος Ποτάκης, τότε γίνει φασαρία, διόρισε την κόρη του, την άλλη του κόρη, την άλλη του κόρη, γιατί φτιάξανε ένα νόμο που του δώσαν τα αυτοκίνητα, να πουλήσει τα αυτοκίνητα, να πάρει άλλο αυτοκίνητο, κτλ. Να πάρει σύνταξη, μόλις μπει στη Βουλή, δεν προλαβαίνει να βγει. Όλοι οι Έλληνες πάνε στο 65ο της ηλικίας και τώρα στο 70ο, λέει, για να πάρουν σύνταξη. Και οι βουλευτές, μόλις κάνουν, δεν ξέρω, μία-δύο περίοδο, δεν θυμάμαι, αμέσως παίρνουν σύνταξη. Νόμος του κύριου Καραμαλή. Και παχυλότατη σύνταξη. Αυτός ο κύριος Καραμαλής επιτέλους φτάνει πια κύριε, φτάνει πια κύριε, με τις πέτρες πια κύριε, σταμάτα. Αυτό θέλω να εξηγήσω, να τελειώνουμε με αυτόν τον κύριο και με τους άλλους κυρίους της ομοίου τους κύριε Σοφιανόπουλε. Όσο υπάρχουμε, να ξεμπερδεύουμε με αυτό. Αλλά αυτή είναι μια κάστα φτιαγμένων ανθρώπων, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά τι, να προασπίζουν μια συντεχνία συμφερόντων. Αν λοιπόν είχαμε έναν πρωθυπουργό, λέω τον κύριο Σιμίτη, εγώ εκτιμώ μεγάλο τι κανόνε του κύριου Σιμίτη. Εσείς μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ λέω ότι είναι ένας άνθρωπος έξυπνος, πρακτικός και μορφωμένος. Δεν έχω ανάγκη τον κύριο Σιμίτη, ούτε θέλω να έχω καμία σχέση με τον κύριο Σιμίτη. Ούτε καμία σχέση θέλω να έχω. Λέω όμως ότι από όσο γνωρίζω και από όσο βλέπω και από όσα λέει, δεν είναι ασυνάρτητα αυτά τα οποία λέει. Αυτό το νομίζω τον κρατάει. Μου επιτρέπετε. Έχει γνώση από όσο εγώ καταλαβαίνω. Έτσι, εξηγούμε. Πώ θα μα πει. Έλα εδώ κύριε τάδε μου εσύ που ξέρεις από βιομηχανία, πάρ' το Υπουργείο Βιομηχανίας. Όχι βουλευτή, ούτε καν να είναι στο κόμμα του, αν θέλετε. Αν έχουμε λοιπόν μία προεδρευμένη προεδρική δημοκρατία. Τους δίνετε σε χωροχάρτη και δεν το δέχομαι. Δεν ξέρει ο κύριος Σιμίτης ότι αυτός ο νόμος διέλυσε την οικονομία της χώρας. Να πει Ελλάδο ρε, Ελλάδο κύριε Αθηνική, Ελλάδο κύριε Εμπορική, Ελλάδο κύριε Ιωνική Τράπεζα, κύριε Αγροτική Τράπεζα, πέστε μου πόσες επιχειρήσεις διαλύσατε με αυτό τον νόμο. Το λένε οι ίδιες οι τράπεζες αυτό. Λοιπόν, γιατί το κρατάει το νόμο ο κύριος Σιμίτης. Εξηγούμε. Εμένα κύριε Κούντα, αν με κάνατε ένα λεπτό πρωθυπουργό, ένα λεπτό αν με κάνατε πρωθυπουργό, όχι ένα λεπτό, μισό λεπτό, και είχα την ευχαίρεια να βάλω βούλα και υπογραφή, θα έλεγα ο νόμος 1083 καταργείται, σφραγίδα και υπογραφή. Να σωθεί η Ελλάδα. Διότι εδώ καταστρέφεται ο τόπος με ένα νόμο. Να συνεχίσω. Ναι. Έχετε αντιληφθεί κάποιο σφύριγμα που έχει πατηθεί στις τράπεζες τον τελευταίο καιρό? Με επικεφαλής κάποιον κύριο Κωστόπουλο. Σε λίγες μέρες ο κύριος Κωστόπουλος, σας λέω εγώ, τα επιτόκια θα τα πάρει κι άλλη τούμπα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο πρωθυπουργός της χώρας. Αφήστε να σας πω. Ναι. Ήδη αυτό έχουν ζητήσει οι τράπεζες να γίνει με έναν τρόπο σταδιακό. Και η κατάργηση του νόμου αυτού επίκειται. Και ποιος θα αναβιώσει την Πειραιακή Πατραϊκή και την Ιζόλα και τη Χροπή και την Ελβίνη και την Πειραιακή Πατραϊκή και το Αιγαίο και το Τυρητυρητή και 1.000 βιομηχανίες που συγκλείσανε με αυτό το νόμο? Σας λέω δημόσια, έτσι, ότι εγώ δεν λογαριάζω την φιλία του κυρίου Σιμίτη, ούτε είμαι φίλος του, ξεκαθαρίζω. Όμως ευθύνεται, το λέω γιατί αυτός συμπτωματικά είναι αυτή τη στιγμή πρωθυπουργός. Αν ήταν κάποιος άλλος, θα έλεγα ο κύριος Αγγελίδης, θα έλεγα ο κύριος Στολιώσιο, όποιος και ήταν, μισό λεπτό. Μα δύο λεπτά, να ακούει και ο κόσμος. Ο κύριος Σιμίτης υπήρξε διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος και εφήρμοζε αυτό το νόμο. Μου επιτρέπετε. Δύο λεπτά. Υπήρξε υπουργός ελληνικής οικονομίας. Μου επιτρέπετε. Υπήρξε υπουργός οικονομικών. Υπουργός βιομηχανίας. Με ποιο πρωθυπουργό? Ποιο? Με ποιο πρωθυπουργό? Να πάρει τη δύο να φύγει. Όχι, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό. Με ποιον? Με τον χαρισματικό. Μισό λεπτό. Με τον χαρισματικό. Να ξεκαθαρίσω. Μάλιστα. Εσείς λέτε ότι αν γίνετε πρωθυπουργός αύριο θα συνστρωμένο ένα κόκκινο χαλί να περπατάτε. Και πάντως δεν θα προδίδω, κύριε Γούντα. Και όλες αυτές οι πιέσεις. Πάντως δεν θα προδίδω. Ποιες πιέσεις? Μη λέτε μεγάλες κουβέντες. Τις λέω και τις εννοώ. Αλλιώς θα παραιτηθώ την ελευθερία. Μη λέτε μεγάλες κουβέντες. Ό,τι σας λέω. Θα επιλέξετε μεταξύ του χειροτέρου το καλύτερο. Εκ των δύο κακών το μη χειρονομικό. Σας είπα, αυτό θα επιλέξετε. Θα πείτε, συμφέρει τώρα να τα παρατήσω και να φύγω ή να μείνω εδώ και να δώσω τη μάχη και ό,τι κερδίσω. Δεν το ξέρετε αυτό. Έτσι. Δεν το ξέρετε αυτό. Όχι, το έχω ξανακάνει. Να το ζήσετε. Το έχω ξανακάνει. Παρτίθηκα και έφυγα. Να το ζήσετε αυτό από τη θέση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος που σας εύχομαι να γίνετε και όποιος άλλος αγαπάει την πατρίδα του και αυτός να γίνει. Οπότε μην το πλατιάζετε, να χαρείτε. Δεν το πλατιάζω. Εξύπνησαν ένα πρωί ο κύριος Εύερ και ο κύριος Παλαιοκρασάς
και φτιάξαν ένα νόμο που δεν υπάρχει ούτε στον Άρη. Και με αυτό το νόμο διέλυσαν την οικονομία της χώρας. Αυτός ο νόμος έγινε το 80. Σήμερα έχουμε 96. Επί 16 χρόνια λειτουργεί αυτός ο νόμος, εκείνο το δύναται, η Νομισματική Επιτροπή δύναται να επιτρέπει. Το δύναται έγινε την ίδια ώρα που τυπώθηκε το θύρος της κυβερνήσεως. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει, να τα ξαναπούμε όμως. Τα έχουμε πει. Άρα δεν υπάρχει καμία, κανένα συγχώρο χάρτη στον κύριο Σιμίτη. Δεν γίνεται, μου επιτρέπετε, είναι ναι. Έργο δικό του. Δικό του σαφώς. Αυτός έκανε τον νόμο. Το διατήρησε. Σας παρακαλώ, μην λέτε υπερβολές. Εγώ λέω υπερβολές. Τι διατήρησε. Τι διατήρησε, τον νόμο. Ο ίδιος, ως πρωθυπουργός. Σαν κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός. Σαν διοικητής Τραπέζης Ελλάδος. Και αυτός αποφάσιζε. Σαν διοικητής Τραπέζης Ελλάδος. Αυτός αποφάσιζε. Α, με συγχωρείτε, μαριονέτα είναι λοιπόν. Δεν έχει πρωθυπουργό η κυβέρνηση αυτή. Όταν διορίζει το διοικητή. Μα με συγχωρείτε. Σα παρακαλώ. Με επιτρέπετε. Ό,τι θέλετε. Λέει το άρθρο 6. Ειδικότερον η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει ειδικοτέρας οδηγίες. Το ορίζει ο νόμος. Να κάτσει λοιπόν ο κύριος Σιμίτης κάτω, να πατήσει επάνω στο άρθρο 6 παράγραφος α και να πει αφού ο νόμος λέει στην Τράπεζα Ελλάδος να εκδώσει ειδικοτέρας οδηγίες, εγώ τα σε εκδίδω και σώνω την οικονομία της χώρας. Απαντώ. Τι θα του λέει ο Πρωθυπουργός. Απαντώ. Σας πληροφορώ ότι ο χαρισματικός, ο Σιδερένιος, σε αυτό το χάλι που βρισκόταν, όχι το νόμο δεν ήξερε, ούτε που πάνε τα τέσσερα δεν ήξερε. Ως εκ τούτου είχε την δυνατότητα, αν είχε ασχοληθεί με την οικονομία της χώρας και όχι με τις συντρίγκες του ΠΑΣΟΚ εσωτερικά. Όχι μόνον, αλλά ο νόμος επέρασε τον κύριο Ζολώτα, επέρασε τον κύριο Παλαιοκρασά, επέρασε από τον κύριο Χριστοδούλου, επέρασε από τον κύριο Σιμίτη, επέρασε από τον κύριο Χαλκιάς. Τον κύριο Χαλκιά. Και τώρα έστειλε το εξώδικο στον τελευταίο διοικητή και μου απήντησε μια υπηρεσία του Άρες Μάρες Κοκουμάρες. Και την πρώτη ειδική εγκύκλιο, αλλά για το συνάλλαγμα, βεβαίως απάντησε. Απάντησε ότι εκδώσαμε, λέει, το 91. Ναι. 11 χρόνια κάνανε να εκδώσουν την πρώτη εγκύκλιο. Ναι. 11 χρόνια. Ναι. Και επί 11 χρόνια νόμιζαν στον αέρα. Ναι. Αλλά και αυτές που εκδώσανε ήταν για το συνάλλαγμα. Όχι για τις σχέσεις τραπεζών προς πελατείες μες στην Ελλάδα. Παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου. Ως εκ τούτου, ή πρέπει να παραδεχθούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει και ελοχεύει μέσα στο κράτος μία ομάδα σατανάδων οι οποίοι διαλύουν τον τόπο, και εγώ συγχωρηχά δεν τους δίνω, διότι ο ποινικός κώδης, όπως έχω πει πολλές φορές, τιμωρεί και την πρόθεση αλλά και την αμέλεια, και αν ο κύριος Τιμή Σιμίτης δεν πρέπει να τιμωρηθεί δια πρόθεση, πρέπει να τιμωρηθεί δια αμέλεια, διότι δεν ετήρησε τον νόμο. Ο νόμος ξεκάθαρα λέει στο άρθρο 6 παράγραφος α ότι ειδικότερον η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει ειδικοτέρας οδηγίες όσον αφορά τα σχέσεις μεταξύ των τραπεζών προς αλλήλες, μεταξύ των τραπεζών προς την Τράπεζα της Ελλάδος και μεταξύ των τραπεζών και της πελατείας των, και φροντίζει για την πιστή τήρηση αυτών. Αυτό λέει ο νόμος, πιάνω από εκεί, ελληνικά είναι αυτά και όχι τα τύπια νομικά τα οποία μπορεί να πει ο κάθε κερατάς. Και εγώ σαν διοικητής Τραπέζης Ελλάδος λέω τώρα, αφού ο νόμος έχει αυτό το παράθυρο, αν θέλετε, εγώ εκδίδω ειδικοτέρας οδηγίες ότι αυτά τα ληστρικά ιδρύματα που λέγονται Τράπεζα Εθνική Εμπορική Πίστεως και δεν ξέρω πώς διάλογο τις λένε, και πρωτίστως αγροτική που διέλυσε τους ήρωες, γεωργούς και ακτινοτρόφους και πώς το λένε αυτούς που φτιάχνουν τα λουλούδια, ανθοπαραγωγός, αυτό το νόμο εγώ τον βολεύω με τις οδηγίες που μου δίνει ο νόμος και σώνω την οικονομία της χώρας. Τώρα θα μου πείτε, δεν το ξέρει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν γίνεσαι διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, πρέπει να βλύεις καταρχήν εγώ το πρώτο. Γιατί πάσχουμε, ρε παιδιά. Από τι πάσχουμε. Πάσχουμε από αυτό. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πάσχει, πάση βιομηχανία. Γιατί πάσχει η βιομηχανία από τούτο, από εκείνο. Πρέπει να βρεις την πηγή του κακού. Πρέπει να θεραπεύσεις πρώτα το κακό, την πηγή του κακού, και εν συνεχεία να προσπαθήσεις τι. Να επαναφέρεις εκεί που ήτανε το πράγμα πριν επέμβει αυτό το κακό. Το κακό σήμερα της χώρας, κύριε Χούντα, το καρκίνωμα είναι ο 1083 νόμος του Έβερτ. Εάν αυτό το καρκίνωμα δεν ξεριζωθεί από τα σπλάχνα της χώρας, η χώρα ετελείωσε. Αλλά ο νόμος λέει δύνατε. Εσείς, κύριε Τράπεζες, γιατί το φτιάνετε. Να σας πω κάτι. Εσείς το δύνατε. Το δύνατε είναι δύνατε. Εσείς γιατί το εφαρμόσατε. Να σας πω κάτι. Θέλετε να μ' ακούσετε δύο λεπτά. Ναι. Λίγο προσεκτικά αν θέλετε. Ακούστε.
αυτή τη στιγμή η οποιαδήποτε ελληνική βιομηχανία μπορεί να προσφύγει σε οποιαδήποτε τράπεζα της Γερμανίας τώρα, αύριο το πρωί, και να πει παρακαλώ πολύ να με δανειοδοτήσετε, και αντί να πάει στις ελληνικές τράπεζες, να πάει στις τράπεζες της ευρωπαϊκές. Και ποιος θα καλύψει την υποτίμηση? Μου επιτρέπετε, σε συνάλλαγμα. Ποιος θα καλύψει την υποτίμηση? Ξέρετε με τι τόκο? 7%, 8. Όχι, είναι λιγότερο. 5. Είναι πολύ λιγότερο. Κύριε Κοντα... Για βιομηχανίες. Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Την υποτίμηση ποιος θα καλύψει? Τη γνώμη μου. Λέω ότι μπορεί κάποιος να κάνει, έχω εξετάσει, μία δανειοληψία από μια ξένη τράπεζα. Ναι, αλλά, κύριε, με είναι... 4%. Ευθύ... Με 5 θέλετε? Θέλετε με 6? Αν μου επιτρέπετε, φύγατε από το θέμα. Δεν έφυγα. Αυτές οι βιομηχανίες δεν υπάρχουν πλέον να το κάνουν αυτό. Κλείσαν. Μια κλειστή βιομηχανία δεν μπορεί να πάρει να πάρει δάνεια. Σας λέω σήμερα τι μπορεί να γίνει τώρα. Δεν υπάρχουν. Ποιος? Είναι σαν να έχει καταργηθεί ο χειρός. Αν μου επιτρέπετε να σας βοηθήσω. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε. Όχι να βοηθήσω τίποτα. Ο γαλακτοπαραγωγός θα πάει στη γερμανική τράπεζα να πάρει δάνειο να σώσει τις αγελάδες του? Όχι. Ο κτηνοτρόφος και ο γεωργός? Όχι. Ποιος? Σε αυτό το μέγεθος. Ισόν βαθμών μπορούν και επιτρέπεται. Υπάρχει και το ρίσκο της υποτιμήσεως. Της δραχμής. Ακριβώς. Οπότε θα μεγενθηθεί η διαφορά. Έτσι, το κάνουν όλοι. Ναι. Ισόν βαθμών γίνεται. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτό επιτράπει πότε? Τώρα τελευταία. Πρόσφατα. Μπράβο. Στο μεταξύ ζημιά έχει γίνει. Εγώ μιλώ για ένα νόμο ο οποίος συνεχίζει και καταστρέφει την οικονομία της χώρας εδώ και 16 χρόνια. Εγώ μιλώ ότι έχουμε ένα σπίτι. Κάτω στο σπίτι έχει πιάσει φωτιά. Και αντί να πάμε να σβήσουμε τη φωτιά εκεί που καίει και καίει το σπίτι, ή μάλλον το πω διαφορετικά, έχουμε έναν εμπριστή. Και τον ξέρουμε ποιος είναι ο εμπριστής. Ο οποίος καλημέρα σας μπαίνει μέσα στο υπόγειο σήμερα, βάνει φωτιά και για αυτό το σπίτι. Και αντί να πάμε να πιάσουμε τον εμπριστή, φωνάζουμε την πυροσβεστική να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά. Αλλά δεν προλαβαίνει και καίγει. Ο εμπριστής την άλλη μέρα πάει και βάνει φωτιά και καίει μια άλλη πολυκατοικία. Μια άλλη βιομηχανία. Και τον ξέρουμε τον εμπριστή. Αυτός είναι ο εμπριστής. Και αντί να πιάνουμε τον εμπριστή να γλιτώσουμε τις φωτιές, προσπαθούμε να σβήσουμε τις φωτιές. Αυτό είναι παράλογο, κύριε Χούντα. Είναι παρανοϊκό. Ο εμπριστής είναι ο νόμος 1083. Σας απάντησα. Τα στουπιά. Αλλά ο εμπριστής είναι ο Εύερτ, ο Παλαιοκρασάς, ο Καλατζάκος, ο Καραμαλής που το υπέγραψε σαν πρόεδρο Δημοκρατίας και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι τον διατηρούν και τον συντηρούν τον νόμο αυτόν. Αυτοί είναι οι εμπριστέ. Το είπαμε αυτό. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Προχωρούμε. Τίποτα. Όχι, δεν κάνουμε τίποτα. Λέμε. Αυτά είναι θέματα. Εσείς και εγώ λέμε. Εμείς... Ο κύριος Σιμίτης τι κάνει? Αυτά είναι θέματα τα οποία έχουμε θέσει και περιμένουμε την απάντησή τους. Να περάσουμε τώρα σε μερικές ερωτήσεις. Δαλής. Mm-hmm. Το μακρόινο αιγυπτιακό βαμβάκι τύπου Κανάκ εξελίχθη τη δεκαετία του 1930 από τον Έλληνα γεωπόνο Σακελαρίδη στην στο ελληνικής ιδιοκτησίας αγρόκτημα Αντωνιάδη και υποστηρίχθηκε πολύ από την ελληνική παροικία στην Αίγυπτο. Ο κύριος Δαλής, Έλλην από την Αίγυπτο και γνώστης του θέματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δαλή. Τώρα ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδού, αυτός είναι ο Έλληνας. Και σε όλο τον κόσμο, σαν πας το Χαβιάρι, δεν είναι και αυτή η ελληνική υπόθεση. Οι Έλληνες είναι η ουσία. Και αντί να τους υποστηρίζουμε, το ελληνικό κράτος τους διέλυσε όλους. Η κυρία Πιπερά από τη Νέα Σμύρνη. Θέμα ποσοστώσεων στον καπνό. Πώς σχολιάζεται? Γιατί θέλουν να εξαφανίσουν την καπνοκαλλιέργεια? Τι κέρδη αποφέρει ο ελληνικός καπνός στην ελληνική οικονομία? Κοιτάξτε, η ελληνική παραγωγή καπνού είναι της τάξης των 110-120.000 τόνων. Αν υπολογίζετε, κύριε Χούντα, ότι παραπάνω από 80 κιλά το στρέμμα καπνού δεν βγάζει, θέλει 40 μεροκάματα το στρέμμα, είναι μια πάρα πολύ επίπονος εργασία. Καθώς καταλαβαίνετε, με ένα χιλιάρικο ο καπνός, που είναι το περισσότερο είναι επιδότες κτλ., θα μαζέψει ο γεωργός 1.100-1.200, πάει σήμερα η τιμή του καπνού, θα μαζέψει στο στρέμμα περί τις 100.000. Αυτό είναι όλο. Τώρα, η ελληνική αγορά, αν θυμάμαι καλά, καταναλύσει γύρω στις 30-35.000 τόνους.
από τα ελληνικά καπνά. Το υπόλοιπο μέχρι τις 90.000 τόνους εξάγεται. Και κάθε φορά μας μένουν 900.000 τόνοι καπνό που μένουν απόλυτοι και γίνεται όλη αυτή η βαβούρα. Και δεν μπορεί εκείνη η αγορά να απορροφήσει 20.000 τόνους καπνό υλικό. Αληθεύει ότι ο ελληνικός καπνός αγοράζεται από τα αμερικάνικα μονοπόλια καπνού ή τόσο από τις εταιρείες καπνού και διανθίζουν τα χαρμάνια τους, γιατί λέει ότι είναι καλύτερης ποιότητας. Αυτά τα ανατολίτικα, τα βαλκανικά καπνά είναι ένα μικρό φύλλο, αρωματικό πολύ, και υπάρχει μία κάτι το αντίθετο. Τα ελληνικά καπνά είναι πολύ χαμηλά σε νικοτίνη, συν πλην 1,8. Τα βαρύτερα ελληνικά καπνά ήταν τα μαύρα λαμία στα λεγόμενα, με 2,2% νικοτίνη. Συνήθως το ελληνικό καπνό είναι από 1,1 σε νικοτίνη έως 1,8. Βέβαια αυτό είναι μια άλλη τεράστια υπόθεση, είναι τα καυσαέρια και θα μπλέξουμε στο άλλο θέμα. Αλλά με υψηλή πίσα. Ενώ τα λεγόμενα Virginia τα αμερικάνικα έχουν πολύ νικοτίνη, 6% νικοτίνη αυτά, βέβαια, αλλά χαμηλή πίσα. Βέβαια η διαφορά, αν θέλετε, σαν δηλητήριο, η πίσα δεν είναι δηλητήριο, ενώ η νικοτίνη είναι 8 χιλιοστά του γραμματίου, είναι θανατηφόρος δόση για τον άνθρωπο. Αλλά επειδή βάλουμε φωτιά και τον καίμε τον καπνό, το τσιγάρο το καπνίζουμε αναμένο, η νικοτίνη και η πίσα και οι δύο είναι οργανικές ουσίες, καίγονται και αυτές και ο καπνιστής γλιτώνει. Αλλιώς η νικοτίνη από ένα πακέτο τσιγάρα σκοτώνει 20 ανθρώπους ακαρία. Πάμε και κάτω, δεν γλιτώνει κανένας. Ένα κοπάδι ελέφαντες, αν θέλετε. Ναι. Ένα πακέτο. Κοιτάξτε, να πούμε 50 γραμμάρια καπνό. Άρα ένα γραμμάριο νικοτίνη. Αυτό σκοτώνει 120 ανθρώπους. 8 χιλιοστά του γραμμαρίου είναι θανατηφόρος δόση για τον άνθρωπο. Τι λέτε. Το χειρότερο δηλητήριο. Μάλιστα. Προχωρούμε. Τώρα, το ερώτημα, λοιπόν, να απαντήσουμε ολοκληρωτικά, ως εκ τούτου. Αυτή η υπόθεση των ελληνικών καπνών είναι μια μεγάλη πείρα, μια μεγάλη γνώση, με πατροπαράδοτη διαδικασία, το πώς θα το κάνεις, το καπνό κτλ. Όπου και αυτό, αν δεν το προσέξουμε, θα φύγει το τμήσι. Και είχαμε παλιά 200.000 τόνους, πέραμε στο 100. Και πάλι, η κοινή αγορά λοιπόν δεν στηρίζει αυτό το προϊόν το οποίο έχει η Ελλάδα και είναι από τα καλύτερα. Γιατί είναι το ερώτημα, γιατί μπήκαμε σε αυτήν την κοινή αγορά, για να μας διαλύσει ή για να μας σώσει. Μάλιστα. Έχω αφήσει για το τέλος να εξαντλήσουμε αυτή τη σελίδα, να καταλήξουμε, γιατί ψάχνω εδώ να βρω κάποια πράγματα. Το ελληνικό blue jean από τι ύφασμα γίνεται και αν είναι συγκρίσιμο με το αμερικάνικο. Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να το απαντήσω ποιοτικώς. Τα υφάσματα από εκεί έπειτα είναι από τι νήμα γίνεται, πόσο χοντρό είναι το νήμα, πόσο πυκνή είναι η πλέξη. Είναι πάρα πολύ αστάθμητοι παράγοντες που με το μάτι, δηλαδή άμα δεν έχουμε συγκριτικά το ύφασμα επί τόπου να το δούμε, δεν μπορώ να το απαντήσουμε. Μάλιστα. Αλλά πιστεύω ότι, δηλαδή, εάν θέλει κανένας να κάνει εξίσου καλό σαν τον οποιονδήποτε, μπορεί να το κάνει. Το θέμα είναι εκεί, είναι η μόδα, είναι τα λεφτά, είναι οι πιστώσεις, είναι χίλια δυο. Η ερώτηση αυτή του κυρίου Παναγιωτόπουλου, νομίζω, καλά, δεν μπορεί να απαντηθεί από εσάς, γιατί εσείς δεν είστε ειδικός και δεν έχετε τα συγκρίσιμα στοιχεία. Πάμε, ο κύριος Δερματάς. Μάλιστα. Γνώση της φαίνεται του θέματος. Η επιχείρηση Λαναράς τροφοδοτούσε με βαμβακερά υφάσματα τον γερμανικό στρατό. Από πότε μέχρι πότε, και το σχόλιο το αφήνω στον κύριο Σοφιανόπουλο. Αυτά, από ό,τι αν μπορώ να θυμάμαι, η υπόθεση Λαναρά είναι προπολεμική υπόθεση. Εκεί η μεγάλη, αν θέλετε, βάση της υποθέσεως Λαναρά επάνω, Νάουσα, Έδεσα κτλ., ήταν η καταράκτα στα νερά, όπου υπήρχε και η ίδια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Από τότε που έγιναν τα κρατικά και μπήκε η ΔΕΗ και τις πήρανε τα προνόμια αυτά και τον αγκατάλληλο, τη σκούπισαν την εταιρεία. Τώρα λεπτομέρειες και εγώ τώρα δεν μπορώ να τις χαίρω αυτές. Ένα είναι βέβαιο, ότι πάλι το ελληνικό κράτος έβαλε το δαχτυλάκι του για να διαλύσει και αυτή η πρωτοποριακή επιχείρηση παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Ναι, διότι εκμεταλλευόταν το νερό και είχε κίνηση δωρεάν. Σε ποιους καταράκτες?
Έδωσα και ένα όσα επάνω. Α, έπαιρνε από εκεί με τουρμπίνα. Ναι. Είχε, όλη η κίνηση του εργοστασίου ήταν από το ελληνικό νεράκι που πέφτει. Τσάμπα. Μηδέν. Το εργοστάσιο αυτό. Μάλιστα. Χαμηλό κόστος λοιπόν παραγωγής. Ακριβώς. Πλησίματα τσάμπα με τα νερά, ό,τι θέλει, τα πάντα. Και όλα αυτά τα. Είμαστε πρωτοποριακοί στον κόσμο, κύριε Χούντα, οι Έλληνες. Μάλιστα. Και τα διέλυσε όλα το ελληνικό κράτος. Ο κύριος Καραβάς από το Νέο Ηράκλειο. Βοηθούν την Ελλάδα τα ΜΟΠ ή είναι ακόμη ένα υπνοτικό για τον ελληνικό λαό? Τα ΜΟΠ. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, όπως τα λένε αυτά. Έτσι. Μεσογειακά ολοκληρωμένα παραμύθια της Χαλιμάς. Διότι... Το ξέρετε το θέμα. Εδώ η Ελλάδα παίρνει πάρα πολλά λεφτά, κύριε Χούντα. Παίρνει. Τα οποία δεν πάνε πουθενά, δεν πάνε στην παραγωγή. Πάνε σε. Οπωσδήποτε βέβαια σε όλους τους κανόνες υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ναι. Αλλά είναι επιμορφωτικά συνέδρια και πράγματα και μελέτες. Μια πληθώρα δισεκατομμυρίων πάει σε πράγματα τα οποία δεν είναι παραγωγικά. Και από τη στιγμή που μια χώρα στερείται της παραγωγής, τα πράγματα μπερδεύονται. Τώρα θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, στα ΜΟΠ σε 10 ελληνικές, 20 ελληνικές μελέτες που κατατίθεται στην κοινή αγορά δεν εγκρίνεται παρά μία, ας πούμε. Και από εκεί και έπειτα, όταν μιλάμε για ιδιωτική υπόθεση ή μιλάμε για κρατική. Μιλάμε για τα λεφτά που θα πάρουμε και θα φτιάξουμε το μετρό τώρα υπό ποια συνθήκα ή το αεροδρόμιο και χίλια δυο, ή μιλάμε για την καθημερινή παραγωγή της ιδιωτικής οικονομίας, η οποία και μόνον αυτή μπορεί να στηρίξει. Εκεί επάνω πού είναι τα στοιχεία, πού να τα ξέρω, δώσαν ποτέ τίποτα στοιχεία? Ένα ξέρω, ότι είμαστε σε απολύτως αριθμούς θετικοί από την κοινή αγορά 1-3, 250 περίπου δις, αλλά να αφαιρέσουμε τις υποχρεωτικές αγορές από την κοινή αγορά που θα μπορούσαμε να τους πάρουμε, είμαστε ελεηματικοί κατά περίπου 2-3. Δηλαδή χάνουμε, η κοινή αγορά μας δίνει μια δραχμή που φαίνεται και μας παίρνει περίπου 3 που δεν φαίνονται. Μάλιστα. Γι' αυτό και διωγγώθηκε τόσο πολύ ο εξωτερικός δανεισμός, δηλαδή το 1974 χρωστούσαμε 700 εκατομμύρια δολάρια και σήμερα χρωστάμε κάπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Κυρία Μαρίου, από το ψυχικό, μου κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ποτέ δεν είδαμε τον κύριο Σοφιανόπουλο σε κάποια εφημερίδα. Τι να κάνω, να αρθρογραφώ τώρα? Πάντως θα απαντήσω ότι παλιά, κυρία μου, όποτε έστελναν στις εφημερίδες κάτι, στα 10 πράγματα που έστελνα είναι ζήτημα εάν μου βάζαν ένα. Διότι, καθώς καταλαβαίνετε, αυτά τα οποία έστελνα πάντοτε ήταν θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με την Ελλάδα, με την εθνική οικονομία, και αυτό δεν. Και για τα εθνικά θέματα στο σύνολό τους. Αν θέλετε, μάλιστα, κάντε μου κανένα τηλέφωνο να σας στείλω και πόσες επιστολές είχα στείλει στις εφημερίδες και δεν μου τις δημοσιεύανε. Τώρα, βεβαίως, τελευταίως απίβδησα κι εγώ και δεν στέλνω άλλα. Την τελευταία φορά που έστειλα ήταν στο περιοδικό το 1, εις απάντηση κάτι για τα φάρμακα, και ενώ μου υπεσχέθησαν να το βάλω, δεν το βάλανε. Θα μείνουμε στο τέλος να κάνουμε μία σύγκριση για το μπαμπάκι σε σχέση με το κρέας, το γάλα και τα τυριά, τα ολλανδικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, σαν προϊόντα που παράγει κυρίως η Ευρώπη, η Βόρεια Ευρώπη, την προστασία τους σε σχέση με τον μπαμπάκι που παράγουν δύο μόνο κοινοτικές χώρες. Εδώ υπάρχει. Όχι, ένα... δύο μία. Εντάξει, εμείς θα βάλουμε και την Ισπανία στο μικρό αυτό ποσοστό που παράγει. Γιατί να μην την αναφέρουμε? Στο 8% της Ελλάδος. Να είμαστε ακριβείς. Στο 8% της Ελλάδος. Να είμαστε ακριβείς. Και εδώ θα κάνουμε ένα ερώτημα στο τέλος, το οποίο είναι αμήλικτο. Δεν έχει απάντηση. Εδώ δεν στέκεται ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε σημαία με τα αστέρια, ούτε τίποτα. Εδώ γίνονται όλα στάχτη. Θα δούμε το γιατί σε λίγο. Αλλά να φύγουμε από κάποιες ερωτήσεις, γιατί δεν προλαβαίνουμε το βράδυ να τις απαντήσουμε όλες. Πολύ γρήγορα να μας σχολιάσετε, λέει, για το σημερινό σόου έξω από τον Άσιο, πώς κρίνεται αυτή την κινητοποίηση των οπαδών του Πασόκ. Ερωτήσεις άσχετες με το θέμα. Μπάστε το εσύ. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε. Για να μην μπουν οι κύριοι. Συναισθηματισμός, αγαπητέ. Ο κύριος Φιλίππου. Αλλά... Ο κύριος Φιλίππου. Ορίστε. Πέστε. Για το Άσιο. Τι να κάνουμε, πρέπει να απαντήσουμε. Τίποτα. Συναισθηματική υπόθεση. Εντάξει, ο άνθρωπος να είναι καλά, να ζήσει χίλια χρόνια. Συναισθηματικό, εντάξει, συμπαρασταθικό με τον και εμείς. Αλλά αυτά με τα τεράστια προβλήματα που έχει η χώρα σήμερα δεν έχει καμία σχέση. Δεν βρίσκω τίποτα το κακό δηλαδή. Αλλά από εκεί πέρα. Μάλιστα. Ο κύριος Κόνομα από την Κεσαριανή. Η ποσόστοση δεν περιορίζει το εξαγωγικό μας εμπόριο προς τρίτες χώρες. Αν αυτό ισχύει, πώς το έχει εκμεταλλευτεί η Ελλάδα?
Είπαμε, είναι αυτό που αναλύσαμε προηγουμένως. Το αναλύσαμε. Για να μπορέσει κανένας η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση του θέματος μπαμπάκι και όχι περιστασιακός και μικρό λογιστικός, αν θέλετε, όπως γίνεται. Ο κύριος Φωτόπουλος, αν το βιβλίο σας λέει έχει τυπωθεί και εκδοθεί, και από πού μπορούν να το προμηθευτούν? Γιατί γελάτε? Διότι αναγκαστικά τώρα θα αναφερθώ στο κόμμα του Ελληνισμού και θα βάλετε τις φωνές πάλι. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο υπάρχει μόνο στα κεντρικά γραφεία του κόμματος Ελληνισμού. Δεν ξέρω, βλέπετε, εγώ τι φταίω. Δημακοπούλικο. Λοιπόν, είναι βαλτές οι ερωτήσεις. Να κάνω και ένα αστείο. Θα με βάλετε. Ορίστε, ορίστε. Όχι, θα με βάλετε στα αίματα να αρχίσω να σκέφτομαι κι εγώ έτσι. Καλά, αστείο είναι. Λοιπόν, τηλέφωνο 2280-820. Επαναλαμβάνω, 2280-820 και 20-111-62. 20-111-62, Δημακοπούλου 26, στα κάτω Πατήσια, μπορείτε να προμηθευτείτε ή με αντικαταβολή. Αλλά επί τη ευκαιρία μπορώ να πω, κύριε Χούντα, ότι συντόμως, πιστεύω σε 2-3 μήνες από σήμερα, θα κυκλοφορήσω στην αγορά ένα άλλο βιβλίο με τίτλο «Τα γνωστά άγνωστα» και με υπότιτλο «Η πολιτική διαμέσου της λογικής των απολύτων αριθμών, της επιστήμης και των ιστορικών γεγονότων και δεδομένων», όπου πολλά από αυτά και από πλευράς φιλοσοφικής, το πώς η κοινωνία έπρεπε να αντιμετωπίζει το θέμα του πολιτικού, της πολιτείας γενικώς, και αυτό θα κυκλοφορήσει σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Δεν θα είναι μόνο καθαρά κομματικό, θα είναι και γενικό. Ο κύριος Νικολάου. Κύριος Νικολάου, μπορεί να είναι συνάδελφος, δεν ξέρω. Τα κέρδη της τραπέζης της. Όχι, εγώ έκανα λάθος. Η κυρία Νικολάου. Η κυρία Νικολάου από την Κυψέλη. Τα κέρδη της τραπέζης της Ελλάδος είναι 34,9 δις για το 1995, ενώ για το 1994 ήταν 29,7 δις. Αυτό το έγραψε χθες η εφημερίδα Τα Νέα. Να το σχολιάσετε. Είναι απαράδεκτο, διότι αυτοσκοπός δεν είναι να βγάζει λεφτά η τράπεζα. Η τράπεζα πρέπει να κάνει ένα λειτουργήμα πρωτίστως, η Τράπεζα της Ελλάδος. Να διευκολύνει την οικονομία της χώρας. Όταν αντικειμενικός σκοπός της τραπέζης είναι να κερδίζει χρήματα, αυτά τα χρήματα τα κερδίζει εις βάρος της οικονομίας γενικώς του τόπου, διότι όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι επάνω πρωτίστως εις το θέμα των μετοχών των τραπεζών παίζεται ένας μεγάλος τζόγος εις τα χρηματιστήρια, δηλαδή είναι εκείνες οι παραοικονομικές δραστηριότητες οι οποίες δεν παράγουν, και από τη στιγμή που μια χώρα δεν παράγει δεν έχει νόημα. Αυτά τα 34 δις θα μπορούσε κάλλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος να τα κάνει ένα εργαστήριο εφηρμοσμένης ερεύνης και αναπτυξιακής τεχνολογίας και χίλια άλλα εδώ να αρχίσουν να αποδίδουν χρήματα και όχι να εμφανίζονται νούμερα στα χαρτιά. Πάμε πολύ γρήγορα. Λέει ο κύριος Σπυγάκης, γιατί δεν πάτε, λέει, στο Υπουργείο Άμυνας να κάνετε αίτηση για τους τροπυλακάτους τώρα που η Ελλάδα απειλείται από τους Τούρκους κλπ. Μόλις εμφανιστώ εγώ στο Υπουργείο, ο κύριος Αρσένης θα πηδάει. Μάλιστα. Δεν μπορώ, αγαπητέ, να το κάνω αυτό για τον εξής απλούστατο λόγο, διότι δεν έχω πλέον ούτε τις υπηρεσίες, ούτε την υποδομή, ούτε τις δυνατότητες να υλοποιήσω σήμερα αυτό που είχαμε υλοποιήσει τότε. Εάν ο γιος μου πει το ελληνικό δημόσιο, έλα εδώ κύριε Φιωμάστη, τι είχες τότε, αυτά, στα δίνω πίσω και σου δίνουμε και ένα κεφάλαιο να ξαναξεκινήσεις, τότε βέβαια αυτό θα είναι το εφικτό. Αλλά σήμερα να πάω πώς? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος μόνος μου. Νομίζω ότι του συμφέρει. Διότι έτσι δεν θα ασχοληθείτε με την πολιτική. Δεν ξέρω, το 24ωρο είναι ατελείωτο. Θα σας βάλω στη γωνή. Λοιπόν, προχωρούμε. Το ελληνικό βαμβάκι. Ο κύριος Σιμάκης από τη Νέα Φιλαδέλφια. Προφανώς γνώστης του θέματος. Το ελληνικό βαμβάκι είναι το πιο ποιοτικό από απόψεως ίνας. Έχει πολύ μεγάλη ίνα. Γι' αυτό και οι Αιγύπτιοι το ανακατεύουν με το δικό τους. Απλά όμως θα ήθελα να θυμίσω σε όλους μας το κελάιδημα των αργαλιών στη Νέα Ιωνία. Αυτό γίνεται τραγούδι, νομίζω. Η Νέα Ιωνία ήταν ένας σταθμός, εκεί πέρα υπήρχαν πάρα πολλοί αργαλοί, ήταν πάρα πολλή δουλειά επάνω στο μπαμπάκι και ήταν ένα βιομηχανικό κέντρο, εγώ θα το έλεγα το Μάντσεστερ της Ελλάδος, η Νέα Ιωνία. Αλλά βέβαια τη διαλύσανε κι αυτοί. Μάλιστα.
πολύ γρήγορα, γιατί η κεφαλαιοποίηση των τόκων ισχύει μόνο στην τράπεζα και όχι στην εφορία και στο ΙΚΑ. Μήπως επειδή οι πολυεθνικές εταιρείες που έχουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα έχουν σχέση μόνο με το ΙΚΑ και την εφορία και όχι με τις ελληνικές τράπεζες? Εγώ θα σας παρακαλούσα να πάω να ρωτήσετε τον κύριο Έβερτ, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Παλαιοκρασά, διότι είναι απαράδεκτο πράγμα, και όπως το λέτε πολύ σωστό, είναι να χρωστάει κάποιος στην εφορία, ο χ πολίτης, 1 εκατομμύριο και σε 20 χρόνια να χρωστάει 7.200 και να χρωστάει 1 εκατομμύριο στην τράπεζα και σε 20 χρόνια να χρωστάει 1.24. Οχ, εδώ μας περιλάμβανε οι τηλεθεατές, ειδικοί και αρμόδιοι, τα κυρίζουν το ακουστικό, μας διορθώνουν. Τώρα, η κυρία Ρουμπίνα είναι μια φίλη μας, νομίζω, Ολλανδέζα, η οποία έχει παντρευτεί Έλληνα, νομίζω ότι είναι η ίδια. Που τηλεφωνάει κατά καιρούς. Γιατί δεν παράγεται στην Ελλάδα λουλούδια και τουλίπες με τόσο ωραίο κλίμα που έχετε? Σε όλα τα ανθοπολία πολλούνται λουλούδια από την Ολλανδία. Πόσο κρίμα, ενώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να κάνετε τόσες πολλές παραγωγές λουλουδιών. Να απαντήσουμε. Είναι παντρεμένη με Έλληνα, την έχουμε νύφη. Αν και θα εγώ θα επρότεινε και προσεκτική να κάνουμε, εκπομπή για τα λουλούδια. Ξεκίνησε η Ελλάδα κάποτε, φεύγανε από την Ελλάδα αεροπλάνα με λουλούδια. Και έχει πάρα πολύ δίκιο η κυρία, διότι το κλίμα της Ελλάδος προσφέρεται πολύ καλύτερα από το κλίμα της Ολλανδίας να παράγουμε λουλούδια. Ο κλονισμός και η επιστήμη του λουλουδιού είναι μια ολόκληρη υπόθεση. Στην Ολλανδία υπάρχουν ειδικά Ινστιτούτα όπου πατρονάρουν, αν θέλετε, επιστημονικώς την παραγωγή λουλουδιών. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Πρώτον. Δεύτερον, όταν τα θερμοκήπια και τα ανθοκήπια γενικώς της Ελλάδος έφτασαν να παράγουν άνθη εφάμιλα ποιοτικός των Ολλανδικών, διότι υπήρχαν και αντιπροσωπείες εδώ πέρα, επέχθηκε ένα κάπως βρώμικο παιχνίδι. Άρχισαν δηλαδή να εισάγονται από την Ολλανδία, που υπήρχε η δυνατότητα στηρίξεως σε πολύ χαμηλότερες τιμές του κόστους. Να το πω διαφορετικά, τα 60 το μάτσο, όπως το λένε οι λουλουδάδες, το μάτσο, οι τουλίπες ή τα γαρίφαλα τότε ήταν, τα 60 γαρίφαλα τότε ήταν 1.100 δραχμές κόστος, με 1.200 για να μπορέσει ο ανθοπαραγωγός να επιβιώσει, έπρεπε το 1.200 να το πουλήσει 1.800 για να καλυφθεί και από εκεί και έπειτα. Όταν εισήγεται το ίδιο προϊόν από την Ολλανδία με 900 δραχμές και 1.000 δραχμές και 1.100 δραχμές, δεν είναι το δυνατόν ποτέ ο Έλλην να τον ανταγωνιστεί. Τώρα θα μου πεις πώς μπορούσε ο Ολλανδός να παράγει και να εξάγει με αυξημένο Ελλάδα, εργατικό. Όχι. Τώρα υπάρχει το εξής. Πρώτον, η Ελλάδα τότε ήταν τρίτη χώρα προς την κοινή αγορά και οι εξαγωγές από την Ολλανδία προς την Ελλάδα επιδοτούνται. Ένα. Δεύτερον, τα επιτόκια και τα λοιπά της Ολλανδίας ήταν πολύ χαμηλότερα από τα επιτόκια της Ελλάδος. Τρίτον, υπήρχε η επιστημονική υποστήριξη στην Ολλανδία που δεν υπήρχε καθόλου στην Ελλάδα. Τέταρτον, η οργανωμένη και επιστημονική παραγωγική διαδικασία είχε πολύ λιγότερο προσωπικό εργατικό στην Ολλανδία από ό,τι υπήρχε στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε 4 παράγοντες που έφτιαναν το ολλανδικό λουλούδι φτηνότερο από το ελληνικό. Όταν κάποτε κάποιος πήγε να εξάγει τρυφύλλι στην Ελβετία ελληνικό, το ελβετικό κράτος απηγόρευσε την εισαγωγή, διότι το τρυφύλλι το ελληνικό ήταν πολύ φτηνό και θα διέλυε τον ελβετό παραγωγό, τον Γεωργό. Θα έπρεπε λοιπόν το ελληνικό κράτος εδώ να στηρίξει τον Έλληνα και να τον στηρίξει πώς. Να του επιδοτήσει και αυτού, όπως επιδοτούσε το Ολλανδικό κράτος, τις εξαγωγές για να είναι ανταγωνιστικός, να τον στηρίξει με χαμηλά επιτόκια, να του δώσει την επιστημονική υποστήριξη από την Ανατάτη Γεωπονική, όπου έπρεπε να υπάρχει ειδική έδρα ανθοκομείας και δεν σημαδεύεται λοιπόν, πράγμα το οποίο από όλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Και μην ξεχνάτε, κύριε Μπούντα, υπάρχει και δεν το ξέρουμε. Στην επιστημονική διαδικασία, όπως γίνεται έξω, που γίνεται η βρύδια λουλουδιών κτλ. Πούντα. Δεν το ξέρω αυτό, εγώ δεν το ξέρω. Αλλά προσέξτε. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι ο Έλλην ανθοπαραγωγός
ήταν ο απλός άνθρωπος ο οποίος ας κάνουμε λέει και λουλούδια. Δεν είχε την δυνατότητα, δεν υπήρχε η παράδοση σε εκείνη η οποία απαιτείται για να μπορέσει κανένας. Και σήμερα δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό θα είχε επιβιώσει η ανθοκομεία εάν δεν ήταν πάλι αυτός ο νόμος. Και επειδή θέλετε χαρτιά και επειδή στο Άργος υπήρχε μεγάλη ανθοκομεία και είχαμε και έναν άνθρωπο με τον οποίο μιλούσαμε, ο οποίος έκανε τη δουλειά εκεί, το αντιπρόσωπος Ολλανδικής εταιρείας επάνω στα λουλούδια, εντός των προσεχών 1-2 εκπομπών εγώ θα σας φέρω πόσα θερμοκήπια λουλουδιών εδιέλυσαν στην Ελλάδα από τον νόμο 1083, από τις εφαρμογές του, από τον κύριο Έβερτ στις 30 Οκτωβρίου του 1980. Μάλιστα. Ο κύριος Διαμαντάρας από τη Φιλοθέη, όταν μια, αυτό είναι για μένα, όταν μια ελληνική επιχείρηση καταφύγει σε δανεισμό από ξένη τράπεζα σε συνάλλαγμα, πληρώνει πρώτον το επιτόκιο Labour του Λονδίνου, αυτό πρέπει να λέει, γύρω στο 9%. Δεύτερον, έχει emission 95%, δηλαδή υπογραφή για 100 και παίρνει 95 στο χέρι. Τρίτον, πληρώνει ασφάλειες 1,5 και έχει την επιβάρυνση της διολίσθησης, θα θέλει να πει εδώ, και της πιθανής υποτίμησης, αυτό που λέγαμε, έτσι ώστε καταντά ασύμφορος και αυτός ο τρόπος δανεισμού. Εσείς ξέρετε την αυτή η ώρα, γιατί εγώ δεν ξέρω. Ναι, δηλαδή σου λέει θα πάρεις 100, αλλά παίρνεις 95 στο χέρι. Όχι, να το δούμε αυτό. Έχει ασφάλιστρα. Ο κ. Διαμαντάρας λέει, πληρώνει επιτόκιο, τι θα πει αυτό. Labor. Τι θα πει, labor θα πει. Εργασίες, επιτόκιο εργασίες. Επιτόκιο εργασίες λέγεται. Ναι, ναι. Γύρω στο 9%. Αλλά αρχίζει 9%, έχει φτάσει ήδη το 9%, ε. Το επιτόκιο δηλαδή. Ναι, άμα ξεκινάει με 9, βάζει και όλα αυτά, φτάνει στο 15. Έχει... Πάλι χαμηλό είναι. Αυτό τι είναι τώρα, 95% εγγύηση. Όχι, εμείς δηλαδή σου λέει. Σου τραβάει, σου κρατάει και ένα άλλο ένα 5, 9 και 5, 14 δηλαδή. Mm-hmm. Και 1,5. Γιατί είναι αυτό το 4. Έτσι το κάνουν. Προμήθειες. Προμήθειες, μάλιστα. Έτσι. 95 λοιπόν, στο χέρι. 95 στο χέρι. 100 πληρώνει, 95 παίρνει. Παίρνει και 5 αυτά. Άρα... Έχουμε λοιπόν 9, προσέξτε. 9. Και 5. Και 5. 14. 14. Και 1,5. 15,5. Ναι. 16, άντε 17. Όχι, 15,5. 15,5. Και έχει την επιβάρυνση τη διοίκηση. Α, έχει και την πιθανή. Ναι. Αν κάνει υποτίμηση 20-25 100 όπω έκανε την φορά, τελείωσε. Είσαι απ' έξω. Είναι ασύμφορο ο τρόπο. Μόνον, δηλαδή, επειδή το είχαμε αντιμετωπίσει αυτό, μόνον βιομηχανίες οι οποίες έχουν και εξαγωγάς, έτσι, το ύψος των εξαγωγών τους, εάν το δανείζονται σε συνάλλαγμα, δεν κινδυνεύουν, διότι αφού θα εισάγουν τόσο συνάλλαγμα, άρα δεν έχουν πρόβλημα. Δηλαδή μια εταιρεία η οποία έχει και πωλήσεις στην Ελλάδα και πωλήσεις στο εξωτερικό, το ύψος των πωλήσεων στο εξωτερικό μπορεί να το δανείζεται σε συνάλλαγμα αφόβως. Από εκεί που το πράγμα είναι πολύ μπίζουλο. Δηλαδή όποιος παραδείγματος είχε δανειστεί σε δολάρια, στο πάρω έτσι απλά, με 30 το δολάριο, τώρα το δολάριο είναι 250, και σε καταλαβαίνει 3-8, 8 φορές επάνω. 800% δεν βγαίνουν αυτά τα λεφτά με τίποτα. Κάποιος τραπεζίτης μου το είπε αυτό, τώρα πόσο λάθος πληροφορία μου έδωσε. Τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων. Πού να τα προλάβουμε όλα αυτά να τα ελέγξουμε, δεν γίνεται. Τη δεκαετία του 70 που εργαζόμουν στη Διαβάτης Γιάννης. Τη δεκαετία του 70 που εργαζόμουν στη Σουηδική Αραβία, το κράτος μοίραζε στους πολίτες του σχεδόν άτοκα και μακροπρόθεσμα δάνεια. Το ελληνικό κράτος κρύβει ή και κακοδιαχειρίζεται τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Πόσο λογικός ή παράλογος ήταν ο τίτλος που του αποσυρμένου από την κυκλοφορία βιβλίου «Η δυστυχία του νέου Έλληνας». Αυτοί έχουν και πετροδολάρια, τους περισσεύαν κιόλας, τα πετάγανε τα παράθυρα. Πλούσια χώρα η Σουηδική Αραβία. Τώρα, ποιος είναι πιο πλούσια, η Σουηδική Αραβία ή εμείς? Εμείς. Με μεγάλη διαφορά. Διότι εμείς έχουμε και τα πετρέλαια που έχει η Σαουδαραβία, αλλά έχουμε νικέλιο. Και πάνω από τη γη δεν έχουμε άμμο. Και έχουμε νικέλιο που δεν έχουν αυτοί, έχουμε αλουμίνιο που δεν έχουν από εκεί, έχουμε χρυσό που δεν έχουν αυτοί, έχουμε ασίμι που δεν έχουν αυτοί. Έχουμε μόλυβδο, έχουμε τσιμέντα, έχουμε καρπούζι, έχουμε ποπόνια, έχουμε λεμόνια, έχουμε ροδάκινα, έχουμε στάρια, έχουμε μπαμπάκια, έχουμε τέφτλα, έχουμε μάρμαρα. Νερό. Νερό, να δουν τα μάτια σας.
Λοιπόν, έχει μια ερώτηση εδώ πάρα πολύ ωραία. Τελειώνουμε όμως, δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις και πάμε στο τελευταίο θέμα με μια μικρή διακοπή. Για ποιο λόγο, λέει ο κύριος Νίκο από την Καλυθέα, δεν κλείσανε άλλες ελληνικές φαρμακευτικές βιομηχανίες και κλείσανε οι τράπεζες, ειδικά τον κύριο Σοφιανόπουλο, χροπή. Αναφέρω, λέει, τη Λαβή Φάρμ, Ρεμέκ και Αντέλκο. Η Αντέλκο τον πληροφορώ, με τα λύπης μου τον πληροφορώ, ότι εάν λειτουργεί, λειτουργεί σήμερα στο 1/100 από ό,τι λειτουργούσε. Ένα. Η ΡΕΜΕΚ έχει κατεβάσει την φαρμακευτική της δραστηριότητα, γιατί έχει και καλλυτικά, σχεδόν στο τίποτα, ψιλοπράγματα κάνει. Όλες δε οι άλλες, οι μεγάλες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες δεν υπάρχουν πλέον, ψιλοπράγματα, δεν υπάρχουν τίποτα. Έχουν σταματήσει όλα. Απόδειξη αυτού είναι, αν ενδιαφέρεται να πάει να πάρει στοιχεία, θα δει ότι κάποτε η Ελλάς... Πέστε μερικές μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, χροπή, ένα, δύο. Η Αντέλκο, όπως είπαμε. Ναι. Λέω αυτό το... Δεν θυμάμαι και τα ονόματα τώρα όλων. Δανβέργης. Ο Δανβέργης, ο οποίος τελείωσε και αυτός. Αλλά σε τελική ανάλυση πρέπει να ξέρει ο αγαπητός κύριος ότι καλός ή κακός η χροπή ήταν η μεγάλη φαρμακοβιομηχανία και δεν είναι η χροπή μόνον που έκλεισε. Κλείσανε όλες οι μεγάλες βιομηχανίες της Ελλάδος. Δεν έκλεισε η χροπή μόνον. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Υπήρξε πρόγραμμα. Για τις μεγάλες βιομηχανίες. Ότι όσες εξαγωγές έκανε η χροπή μόνη της, δεν κάνανε όλες οι πολυεθνικές από την Ελλάδα προς τα έξω και οι υπόλοιπες ελληνικές. Δηλαδή αν διαιρούσαμε επί της 100, η χροπή έκανε 60% όλων των εξαγωγών φαρμάκων από Ελλάδα. Και πόσα λεφτά? Συμπεριλαμβανομένων και των πολυεθνικών. Σε δολάρια? Είχε φτάσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Το χρόνο. Τη δεκαετία του 70. Το χρόνο. Το χρόνο βέβαια. Πολλά χρήματα. Γιατί ο κύριος Σοφιανόπουλος δεν συνεργάζεται με άλλους επίσης αξιόλογους Έλληνες για ένα ενιαίο ελληνικό κόμμα, ώστε να υπάρξει πιθανότητα να σωθεί αυτός ο τόπος? Κάθε Έλληνας και ένα κόμμα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα έναντι των οργανωμένων νεογεννητσαρικών κομμάτων. Όχι, το κάνουμε, αλλά παρακαλάμε να έρθει όποιος θέλει να το κάνουμε αυτό. Κυρία Μαρινέλα του Ζωγράφου, πρώτη φορά παρακολουθώ το Hi TV και την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μου ανοίγετε τα μάτια. Μάλιστα. Ο κύριος Οικονόμου από τα Ηλίσια, τελευταία ερώτηση. Ποιες βιομηχανίες πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα ώστε να αναπτυχθεί η ελληνική βιομηχανία και ποιος θα τις κάνει, το κράτος ή οι ιδιώτες? Και τέλος, πόσοι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι χρειάζονται? Τελειώσαμε τις ερωτήσεις. Απαντάτε σε αυτή. Οπωσδήποτε όχι το κράτος. Το κράτος δεν μπορεί να κάνει βιομηχανίες. Όπου προσεπάσε το κράτος να κάνει βιομηχανίες, παγκοσμίως απέτυχε παταγωδώς. Η βιομηχανία είναι ξεκάθαρη μια ιδιωτική υπόθεση ενός ανθρώπου, οποιοδήποτε χει άνθρωπος είναι αυτός, ο οποίος είναι δημιουργός και ενδιαφέρεται να δημιουργεί. Είναι προσωπική υπόθεση. Είναι προσωπική υπόθεση. Άμα πάψει ο δημιουργός, πάβει και η βιομηχανία. Ναι, από εκεί και έπειτα βέβαια, όταν οι βιομηχανίες φτάσουν σε πολύ μεγάλα μεγέθη, τότε είναι πάλι μια υπόθεση ειδικής διευθύνσεως αυτής της βιομηχανίας και από πάρα πολλούς παράγοντες, οι οποίοι είναι και εκτός χώρας καμιά φορά. Παραδείγματος χάρη η Ford. Η Ford κάποτε έχανε 2-2,5 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Και στο Reader's Digest, αυτό το σπουδαίο περιοδικό το οποίο, και υπάρχουν και the best of the, και τα καλύτερα του Reader's Digest, υπήρχε όλη η ιστορία πως ένας φίλος του Ford που ήταν στην General Motors πήγε και τον έκανε πρόεδρο, ανέβηκε αυτός στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ο ίδιος ο Ford, κάνανε πάρα πολλές περικοπές και θυμάμαι εκείνο που μου λέγει ο δυός μου, ο τελευταίος μεγάλος Σοφιανόπουλος, ο Λεωνίδας, ότι έγραφε ο Ford, we were after dimes and quarters. Εξοικονομούσαμε, λέει, μέχρι dime είναι το πεντόσεντσο και quarter το 25 σέντσο. Όπου βρίσκανε, λέει, κάπου που μπορούσαν να κάνουν 5 cents οικονομία και 25 την κάνανε. Ford. 350.000 εργαζόμενοι. 350.000 εργαζόμενοι. Λοιπόν. 5 χωριά. Ναι, σε τζίρο όλη η Ελλάδα. Σε τζίρο. Ως εκ τούτου, μία μεγάλη βιομηχανία... Πέντε πόλεις, τι χωριά είπα εγώ, πέντε πόλεις.
μια μεγάλη βιομηχανία δεν αντιμετωπίζεται πάντοτε αν κερδίζει για να χάνει, αλλά αντιμετωπίζεται το πόσο προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου, ποτέ και πρωτίστως πατροπαράδοτες βιομηχανίες σε καμία χώρα του κόσμου δεν κλείνουν έτσι όπως κλείσαν αυτοί οι κύριοι τυχροποί. Υπόψη να πω και στην κυρία ότι εγώ παραιτήθηκα το 79. Τυχροποί την κλείσανε το 80 μετά από 10 χρόνια περίπου. Όταν έβλεπα ότι δεν μπορούσε, γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Αφού έβλεπα ότι υπήρχε αδιέξοδος με τα υπουργεία της τράπεζας, δεν είχα καμιά άλλη δυνατότητα. Δεν μπορούσα να συμπράττω σε αυτό το έγκλημα. Λοιπόν, μια βιομηχανία η οποία δούλευε 112 χρόνια, πρέπει να την κλείσει έτσι, διότι είναι καύχημα και της χώρας. Και η Rolls-Royce κάποτε δεν πήγαινε καλά. Και όταν βρεθήκαν οι Άραβες να την αγοράσουν, είπαν οι Αγγλίοι, όχι, θα πουλήσουμε τη Rolls-Royce. Επενέβη το αγγλικό κράτος. Και τη στηρίξανε και επέζησε η Rolls-Royce. Θυμάμαι στη Γερμανία ότι βγήκε η BMW και είπε, λέει, κι αν θέλετε να αγοράσετε ένα άλλο αυτοκίνητο, αυτή τη χρονιά πάρτε ένα BMW να στηριχθεί το εργοστάσιο, διότι το γερμανικό κράτος, το βαβαρικό κράτος κάνει ό,τι μπορεί, και εν συνεχεία τον επόμενο ή τον παραπάνω χρόνο να αγοράσετε εκείνο που θα θέλετε. Και πήγαν οι Γερμανοί και το βαβαρικό κράτος και τη στηρίξαν την BMW και έγινε αυτός ο κολοσσός. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι ποτέ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μια υπόθεση μιας μεγάλης βιομηχανίας όπου η χροπή Φερπίν απασχολούσε 1.200 ανθρώπους. Επί 4 είναι 5.000 άνθρωποι, είναι μια κομμόπολη. Αν βάλετε και αυτούς οι οποίοι δουλεύαν εκτός χροπή, θα δείτε δηλαδή ότι η χροπή στο σύνολό της ήταν μια υπόθεση της τάξης των 10.000 ανθρώπων και. Δεν μπορεί λοιπόν ελαφρά την καρδία να λες επειδή δεν πάει καλά και προσέστε, εάν από μόνη της δεν πήγαινε καλά, θα λέγαμε εντάξει. Κακοδιαχείριση. Ναι, κακοδιαχείριση. Μα εσύ, κύριο κράτος, την έκανες να μην πηγαίνει καλά, διότι καθήλωσες τις τιμές. Και αν δείτε τα τελευταία, κάποτε η Ελλάδα παρήγε περί το 30, αν όχι και 40% των φαρμακευτικών προϊόντων της, και σήμερα δεν παράγει ούτε το 5%. Εχωρίως, από Έλληνας μιλάμε. Αλλά πέραν αυτού είναι ο τζίρος. Το 1974-75 ο τζίρος των φαρμάκων ήταν 5 δις. Και τώρα πήγε στα 500. Να βοηθήσω λίγο. Χοντρικά, πείτε στους τηλεθεατές, διότι παρασύρεστε και δεν τους δίνετε την εξήγηση που πρέπει. Η χροπή έκλεισε γιατί το Ελληνικό Υπουργείο Εμπορίου κράτησε τις τιμές της τόσο χαμηλά 20 χρόνια. Ενώ την ίδια περίοδο για το ίδιο προϊόν έδιδε δικαίωμα σε μια ξένη φαρμακευτική εταιρεία εισαγωγική να πουλάει το ίδιο προϊόν 10 φορές απάνω. Και παραπάνω από 10. Αυτό δεν μπορεί να το χωνέψει μυαλό ανθρώπου. Αυτό είναι το έγκλημα, το συνειδητό εναντίον μιας βιομηχανίας. Δηλαδή, ότι τα φάρμακά σας, εσείς, το Υπουργείο Εμπορίου που καθορίζει τις τιμές, σας έδινε για ένα φάρμακο, ας το πούμε α, δραχμές δικαίωμα πώλησης 50, όταν αυτό το φάρμακο σας κόστιζε 60, σας επέτρεπε να το πουλάτε 50. Και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα δεκάδες από τον κατάλογό σας. Δεν το ξέρουν οι τηλεθεατές αυτό, το ξαναλέω. Το Υπουργείο Εμπορίου, σε παραδείγματος χάρη, 50 φάρμακα που παρήγε το εργοστάσιο σας έδινε τιμές κατώτερες του κόστους. Ενώ για τα ίδια φάρμακα την ίδια περίοδο ακριβώς έδινε για τα εισαγόμενα τιμή πώλησης 10 φορές απάνω. Με αποτέλεσμα να σας κλείσουν. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό δεν το είπατε. Λέτε, λέτε άλλα. Το είπα, κύριε. Δεν το είπατε αυτό. Αυτό είναι η ουσία. Και το αποδείξαμε σε μια εκπομπή που κάναμε από αυτές με στοιχεία. Τα έχουμε, προκαλέσατε. Κάντε μου μήνυση, αν δεν είναι έτσι. Επειδή τα έχουμε πει τόσο. Να πάμε στα δικαστήρια να δείτε την απάντηση. Όχι, αυτό είναι πρόγραμμα κλεισίματος της βιομηχανίας. Αυτό ήταν έγκλημα κατά της ελληνικής βιομηχανίας. Αλλά προσέξτε, το ουσιαστικό ποιο είναι, ότι όσο η ελληνική βιομηχανία υπήρχε, δεν μπορούσαν οι πολυεθνικές να αλωνίζουν και έτσι ο τζίρος των φαρμάκων ήταν πολύ χαμηλός από πλευράς και διαλύσει και τα μία. Γιατί έγινε αυτό είναι γνωστό. Πώς έγινε δεν είναι γνωστό. Το είπαμε τώρα. Με αυτόν τον τρόπο έγινε. Αυτό δεν το χωράει όμως μυαλό ανθρώπου Έλληνα, συμπατριώτη, και εσείς λέτε κάντε μου μήνυση, όποιος τολμάει από αυτούς που τους λέτε εσείς αγίους ανθρώπους και δεν ξέρω τι. Βαρβιτσιώτης. Μόλις πάμε στο δικαστήριο θα αποδειχθεί αν έχω δίκιο. Κάντε μου μήνυση, λέτε εσείς. Μάλιστα. Έφερα τα χαρτιά, δεν τα έφερα εδώ. Και να δούμε την απόδειξη. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και περνάμε να ολοκληρώσουμε το θέμα του μπαμπακιού με μια κορυφαία
με ένα κορυφαίο κεφάλαιο σε αυτή την υπόθεση μεταξύ κρεάτων Ολλανδίας και άλλων παραγωμένων προϊόντων σε σχέση με τον μπαμπάκι που παράγεται μόνο από μία χώρα στην ουσία στην Ευρώπη, στην κοινή αγορά. Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα με την κορυφαία στιγμή που έχει σχέση με μία ανάλυση που θα κάνουμε και μία σύγκριση με χώρες όπως η Ολλανδία, όπως η Γερμανία, όπως η Γαλλία, όπως το Λουξεμβούργο, όπως η Ελβετία, όχι η Ελβετία, λάθος, και η Δανία. Αυτές οι χώρες, όπως γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, έχουν μία παραγωγή η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη σε γαλακτοκομικά προϊόντα, σε κρέας, σε πουλερικά και άλλα, τέλος πάντων, βιομηχανικά προϊόντα επίσης έχουν, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συνθήκες που υπογράφηκαν και ανανεώνονται από χρονιά ανά 2-3 χρόνια στις διασκέψεις κορυφής έφτασε να έχει ανθούσες αυτές τις παραγωγές στις χώρες που αναφέραμε, γιατί οι χώρες αυτές έχουν, ας πούμε, αυτό ως εθνικό προϊόν. Αυτά τα προϊόντα δηλαδή σε εθνικό προϊόν, κρέας και γαλακτοκομικά. Είναι πασίγνωστο το ανέκδοτο του κυρίου Σοφιανόπουλου για τα αγροκτήματα ρόζα, για αυτά τα τεράστια αγροκτήματα ρόζα, όπου η Ολλανδία έπρεπε να έχει όχι πια τις αγελάδες στον ανύπαρκτο χώρο της, όπως ισχυρίζεται, αλλά σε στίβες, δηλαδή σε ορόφους, σαν πολυκατοικίες, για να μπορεί να αντιμετωπίζει τη ζήτηση της παγκόσμιας αγοράς και βέβαια να δικαιολογεί τις εξαγωγές. Τώρα είναι κάτι περισσότερο από βέβαια, ότι όπως μας έχει πει η κυρία Ρουμπίνα, η οποία έχει παντρευτεί Ολλανδέζα και είναι τακτική έτσι φίλη της εκπομπής και μας τηλεφωνεί κατά καιρούς. Λέει, έχω παντρευτεί Έλληνα, είμαι Ολλανδέζα, αλλά και εσείς κουνήστε τα χέρια σας να κάνετε κάτι, γιατί μας κατηγορείτε. Εμείς κάνουμε, προσπαθούμε να στηρίξουμε τη χώρα μας, να αναπτύξουμε την παραγωγή της και την οικονομία. Είναι τίποτα κακό αυτό? Όχι, δεν είναι κακό, της απαντήσαμε. Σωστά κάνετε και έχετε δίκιο. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Ένωση, η οποία εγγύθηκε τόσα, χειροκροτήθηκε πάντοτε σαν μεγάλο επίτευγμα του Θεού της Ελλάδας και άλλα πολλά, ας μην τα λέμε τώρα αυτά γιατί είναι πικρά, πέφτει ένα ερώτημα αμήλικτο. Υπάρχουν βέβαια πολλά τέτοια ερωτήματα, αλλά αυτό, όπως και τα άλλα πολλά, θα τα πούμε σε επόμενες εκπομπές μας, θα τα αναλύσουμε. Επειδή όμως για να αναλύσεις κατά κατηγορίες χρειάζεται πολύς χρόνος, να περιοριστούμε απόψε, μια και θίξαμε ο Σοφιανόπουλος ανέπτυξε το θέμα του μπαμπακιού, γνώστης, όπως διαπιστώσετε και εσείς, όσο λίγοι στη χώρα μας, λόγω και της ιδιότητας, λόγω και της επιστήμης την οποία γνωρίζει και έχει διακονήσει. Μπαμπάκι λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγεται στην ουσία σε μία μόνο χώρα από τις 15 της κοινότητας. Και αυτό το μπαμπάκι, για να είμαστε ακριβείς, παράγει επίσης άλλη μια χώρα, η Ισπανία, αλλά σε μια ποσότητα πολύ μικρή. Μιλούμε για το καθαρό μπαμπάκι, 32.000 τόνους ετησίως. Σωστά? Περσινή παραγωγή. Περσινή παραγωγή. Σύμφωνα, όπως είδατε, με το χαρτί που μας έστειλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Βάμβακος, 32.000 τόνοι η Ισπανία καθαρό μπαμπάκι. Είναι μικρή η ποσότητα αυτή, αλλά την αναφέρουμε. Είναι η μόνη χώρα, εκτός από την Ελλάδα, η οποία έχει το βάρος από τις 15 κοινοτικές χώρες της παραγωγής των 300 καθαρό μπαμπάκι. Η πόσο καταλήγει η κοινή αγορά? Όχι. Η Ελλάδα παράγει 400.000 τόνους. Καθαρό μπαμπάκι. 400.000 32 λοιπόν η Ισπανία, γι' αυτό λέμε ότι είναι μια μικρή ποσότητα, και 400.000 τόνους καθαρό μπαμπάκι η χώρα μας. Μόνο αυτές οι δύο χώρες στην κοινότητα παράγουν το μπαμπάκι. Για να γίνει πιο εύκολη η συζήτησή μας, ας ξεχάσουμε την Ισπανία, επειδή είναι μικρή ποσότητα. Ας πούμε ότι είναι μέσα κι αυτή. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτή η Αγία Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία, γιατί έχουμε και για τα άλλα προϊόντα θα πούμε πολλά, φτάνει όχι μόνο να μην απορροφήσει το μπαμπάκι αυτό το οποίο παράγει η χώρα μας, αλλά να τη διατάξει να μειώσει την παραγωγή της στο 1/3. Όταν η ίδια η κοινότητα
έχει ανάγκες 6 φορές. Όχι 6. 5. 3. 3. 1.200.000 τόνους. Ανάγκη. Να έτσι, γιατί κατανάλωση, καταναλύσει, επεξεργασία, βάμβακος. Δηλαδή η κοινότητα χρειάζεται 3 φορές περισσότερο μπαμπάκι και η χώρα μας παράγει σχεδόν το 1/3 αυτής της ζήτησης. Αυτή λοιπόν θέλει να μειώσει αυτή την παραγωγή πάλι στο 1/3. Θα πούν μερικοί ότι είναι, αλλά η κοινότητα θέλει να ανταλλάξει τα προϊόντα της, τα βιομηχανικά κατά κύριο λόγο, με χώρες που παράγουν βαμβάκι εκτός κοινότητας. Αυτό βέβαια είναι μια απλή κουβέντα. Ερώτηση δική μου τώρα, εγώ θα κλείσω με αυτό. Πώς είναι δυνατόν όλο αυτό που μας έχει υποθεί και που και εσείς το είπατε, ότι δηλαδή, το ξαναλέω, ότι δηλαδή, και αν αυτά είναι ακριβή, γιατί πια έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό παραλογισμού, που ορισμένες από αυτές τις κουβέντες που ανταλλάσσουμε και στοιχεία τα οποία λέμε είναι τόσο απίστευτα από τους τηλεθεατές, που θα θεωρήσουν ότι ενδεχομένως να μιλάμε για την αλήθεια. Έτσι. Κύριε, αυτά που λέτε είναι φανταστικά, δεν γίνονται αυτά. Λέτε ψέματα. Το εντοπίζω ξανά. Όταν εμείς θέλαμε να πάρουμε κρέας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας έλεγε θα το πληρώσετε 3 φορές απάνω από την ελεύθερη αγορά. Παράδειγμα, εμείς μπορούσαμε και παίρναμε παλιά από την Αργεντινή βοδινό κρέας και κάπως από τη Ιουγκοσλαβία, η οποία επίσης παρήγε τότε και σήμερα ακόμα. Η κοινότητα λέει, δεν σου επιτρέπω να πάρεις από τις χώρες αυτές, θα παίρνεις μόνο από μένα και σε τιμή 3 φορές μεγαλύτερη, αποκλειστικά. Ναι, όχι 3 φορές. Σωστά με εδώ. 2 φορές. Μία φορά για κάτι. 1,5 φορά. Θέλετε 1,5. Δεν είναι 1,5. Είναι 2,5 φορές. Να μην φτάσουμε στα στοιχεία. Ας πούμε τέλος πάντων ακριβότερα από ό,τι στις άλλες χώρες. Ναι. Σωστά μέχρι εδώ. Ναι, ναι. Θέλετε 1,5 φορά. Λοιπόν, από μένα θα το παίρνεις ακριβότερα το ολλανδικό κρέας, το γερμανικό ή δεν ξέρω τι, το γαλλικό, 1,5 φορά πάνω από τις διεθνείς τιμές. Από τη διεθνή πιάτσα. Από τα διεθνή χασάπικα. Βεβαίως. Σωστά μέχρι εδώ. Ναι, ναι. Ή δυνατότητα να αγοράσεις κρέας, κυρία Ελλάδα, λέει η ΕΟΚ, από την Αργεντινή και την Ιουγκοσλαβία, η δυνατότητα αυτή υπάρχει. Μπορείς να το πάρεις. Αλλά εγώ δεν σου επιτρέπω. Εγώ δεν σου επιτρέπω. Αλλά εσύ άμα θες πάρτο. Και θα σου πω μετά. Δηλαδή, λέμε, εάν το πάρεις, τότε πόσο θα το πάρεις. Εγώ, παραδείγματος χάρη, θα το πάρω στο 1/3 της τιμής. Ναι. Θα το πάρεις, θα το πληρώσεις και μετά θα έρθεις να μου πληρώσεις εμένα τη διαφορά. Αντισταθμιστική εισφορά. Μπράβο. Θα μου πληρώσεις τη διαφορά. Όχι, γίνεται ακριβότερο και δεν το παίρνει κανένας. Μπράβο. Επομένως, εμείς δεν μπορούσαμε πια να πάμε να πάρουμε μπαμπάκι, πώς το λένε, κρέας από την Αργεντινή, διότι ούτως ή άλλως μας ζητούσε μετά να πληρώσουμε τη διαφορά μετρητά στο Ταμείο της Κοινότητας. Αντισταθμιστική εισφορά. Όχι, δεν είναι αντισταθμιστική εισφορά. Γενικώς είναι μπαίνοντας το κρέας αυτό, πλήρωνε τόσο πολύ δασμό που γινόταν ακριβότερο στην αγορά και δεν το παίρνει κανένας. Και όχι μόνο, διότι η κοινότητα τελικά σου έπαιρνε και τη διαφορά. Ναι. Σε τελική ανάλυση, εγώ ο πελάτης δεν το αγόραζα διότι ήταν ακριβότερο από το κοινοτικό. Ναι. Έφερνε δηλαδή έτσι τα πράγματα που είναι ακριβότερα από το κοινοτικό. Όχι μόνο στο κρέας. Όχι, κοιτάξτε, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Αφήστε το. Να πάρουμε ένα, είπα, δεκάδες άλλα προϊόντα. Ας σταματήσουμε όμως αυτό που είναι συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Και που το ξέρουν όλοι καλά, γιατί είναι υπαρκτά πρόσωπα. Ο αείμνηστος, πώς λεγόταν, Νάνος, ο μεγαλαϊσαγωγέας που κρεμάστηκε, δεν ξέρω τότε από χρέη τι είχε ο άνθρωπος, αργεντίνικο κρέας που γέμιζε την αγορά, ένας Νάνος, παλαιός μεγάλος εισαγωγέας. Και οι αδελφοί, ή μάλλον και ένας, μισό θα πω και το όνομά του, Βλασόπουλος, επίσης μεγαλοεισαγωγέας κρεάτων από την Αργεντινή, το οποίο τα παιδιά είναι αυτός ο τραγουδιστής, ο Σπύρος ο Βλασόπουλος, ο Ανδρέας Βλασόπουλος, το ιντεάλ σήμερα. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι, με τους οποίους έχω μιλήσει εγώ, είχαν, τους γνώρισα παλιά, εισαγωγές από την Αργεντινή. Όταν λοιπόν το κρέας έφτανε το αργεντινέζικο να μπει στην ελληνική αγορά σε τιμή ακριβότερη από το ευρωπαϊκό, σταμάτησαν οι εισαγωγές, γιατί έκαναν κάποιες προσπάθειες τότε, είδαν ότι δεν βγαίνει και μονοπωλιακά λοιπόν από την κοινότητα το κρέας. Μπράβο. Ερώτηση. Με τον μπαμπάκι τι έγινε?
με τον Παπάκη, μας είπαν πάρτε λίγο κι εσείς κάτι, ναι, που θα μπορούσε να πει κοινή αγορά αν ήταν πράγματι έντιμος. Όχι, 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 σας έκανα μία ερώτηση. Ναι, αν ξέρετε, μου απαντήστε. Ξέρετε. Πώς το ξέρω. Λοιπόν, έχουμε εισαγωγές μπαμπακιού στην κοινότητα από πού, ξέρετε? Από την Αμερική, όχι από την Αμερική. Κίνα, από τον κόσμο. Την Τουρκία. Και από την Τουρκία, σαφώς από την Τουρκία. Από πρώτο κόσμο, είπα. Βασικώς από την Τουρκία. Όχι, μπαμπα, όχι, μπαμπακός, προσέξτε, όχι, όχι. Η Τουρκία όλο το μπαμπάκι το βιομηχανοποιεί. Νήματα από την νήματα. Τουρκία. Ναι, νήματα. Όχι μπαμπάκι. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Ναι. Όχι ακατέργαστο. Όχι ακατέργαστο. Λοιπόν, να πάρουμε. Όχι, δεν, παίρνει, δεν κάνει εισαγωγές μπαμπακιού ή πώς το λένε η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, κάνει, μόνο σε νήμα. Όχι, κάνει και σε μπαμπάκι. Κάνει και σε μπαμπάκι. Ακατέργαστο. Ακατέργαστο. Ναι. Δηλαδή έχει φύγει. Ναι, ο... δεν πέρα, δεν έχω, έχει φύγει ο κόκκος. Ο σπόρος. Ο σπόρος. Η κοινή αγορά. Εδώ. Αμέσως της εργασίας της κοινής αγοράς είναι η Ιταλία. 320.000 τόνων, μιλάμε για το 95. Εισάγει. 94-95. Εισάγει. Πόσο? Επεξεργάζεται. Εισάγει, αφού πει. Αυτό μιλάμε. Εξεργάζεται. Ναι. 320.000 τόνων. Η Πορτογαλία 175, η Γερμανία 159, η Ισπανία 140, η Γαλλία 115, το Βέλγιο 41.000 τόνων, η Αυστρία 35, άλλα κράτη τη κοινή αγορά. Θέλω να πείτε το εξή. Ναι. Εγώ απίθυνα το ερώτημα σε ευρωβουλευτές και περιμένω να πάρω την απάντηση. Ναι. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είναι σαν να τους μιλάω και τους πιάνει τρέλα. Ναι. Μου κλείνουν τα τηλέφωνα, δεν μου απαντούν, μου δίνουν ραντεβού για την επόμενη μέρα να τα απαντάω. Πώς λέγεστε εσείς, τι το θέλετε το όνομά μου, τέτοια τρελά. Ναι. Δεν απαντάει κανείς. Προσέξτε κάτι. Η ερώτηση που απευθύνεται δημόσια από το κανάλι είναι η εξής. Να μας πούν εάν αυτές οι χώρες που έκαναν αυτές τις εισαγωγές πλήρωσαν αντισταθμιστικό όφελος υπέρ της Ελλάδος. Εγώ δεν το ξέρω. Ωραία ερώτηση. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει όμως, κύριε Χούντα, ξεκάθαρα. Ωραία ερώτηση. Ο θαύμα. Που σημαίνει ότι εδώ φαίνεται η πρόθεση της κοινής αγοράς, ομή, γυμνή. Εδώ είναι η ξεφτύλα της συναλλαγής. Εγώ επιμένω σε αυτό. Κανείς δεν απαντάει. Κανείς δεν ορθώνει το ανάστημά του να πει ναι, πληρώσανε αντισταθμιστική εισφορά για τις αγωγές μπαμπακιού. Μα είναι αστείο. Τι αστείο? Σαφώς δεν πληρώνουν. Αφού δεν παίρνουν από εμάς το μπαμπάκι, όχι, δεν το παίρνουν όλο. Όχι. Έτσι. Αλλά αν μου επιτρέπετε, κύριε Κοντά, είναι τόσο μικρό αυτό η κοινή αγορά, αν είναι το ένα. Ποιο είναι μικρό? Το παράδειγμα. Όχι, όχι το παράδειγμα. Είναι κολοσσίαιο σαν παράδειγμα. Άλλο θέλω να πω. Η κοινή αγορά επεξεργάζεται μια μικρή ποσότητα βάμβακος, λόγω του ότι αυτό είναι εργατικών χειρών πιο πολύ η διαδικασία, έχει πέσει πολύ η διαδικασία στην κοινή αγορά και θα μπορούσε κάλλιστα να πει, ξέρεις κάτι κύριε Ελλάδα, ήταν ένας έντιμος συνεταίρος, γιατί να αγοράζω εγώ μπαμπάκι εκτός κοινής αγοράς, φτιάξε μου το μπαμπάκι το δικό μου όλο εσύ. Η Ελλάδα μπορούσε να φτιάξει, να τριπλασιάσει την παραγωγή βάμβακος. Εγώ κύριε Σαφανόπουλε δεν θα φτάσω εκεί. Εγώ να δεχθώ ότι να μην το ζητήσει αυτό. Να πάρει. Εσύ πάτε το επί τιήσεις ώρες. Αφήστε. Να πάρει. Αφού αυτό η Ελλάδα παράδειγμα... πληρώνει αντισταθμιστική εισφορά και δεν μπορεί να αγοράσει φτηνό κρέας. Μπράβο. Γιατί αγοράζετε εσείς φτηνό μπαμπάκι. Μπράβο. Και πού είναι αντισταθμιστική εισφορά και γιατί δεν απορροφάτε το μπαμπάκι όλο το ελληνικό που σε σχέση με όλο αυτό που χρειάζεστε εσείς. Έτσι, οι ποσότητες είναι τεράστιες. Δηλαδή μπορείτε να απορροφήσετε το ελληνικό μπαμπάκι όλο και τα υπόλοιπα μπαμπάκια που χρειάζεστε να τα πάρετε από τις άλλες χώρες. Και βεβαίως να τα πάρετε. Ούτε δεν αυτό, θέμα. Ούτε καν αυτό. Αφού δεν μπορείτε να μου δώσετε εσείς τόσο μπαμπάκι, εγώ τι να κάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα περιμένω με δεμένα τα χέρια, θα κρυώνω. Θα πάω να πάρω από τις άλλες αγορές. Να πας. Το ελληνικό μπαμπάκι γιατί δεν το παίρνεις όλο? Είναι κακής ποιότητος? Όχι, λένε. Είναι από τα καλύτερα σε ποιότητα μπαμπάκι. Λένε. Να, κύριε Χοντάρο, μου επιτρέπετε. Εδώ είπε αυτός ο κύριος που είναι ο Αιγύπτιος, ναι, ναι, ναι. Ο Έλληνας. Αυτά φωνάζω. Το ίδιο και με τον καπνό. Όχι, όχι, το ίδιο άλλο πράγμα. Άλλο λέω. Το ίδιο και με τον καπνό. Άλλο λέω. Εδώ δεν απαντάει κανένας. Ποιος απαντήσει. Στο ερώτημα αυτό. Ποιος να απαντήσει. Και ούτε η κοινή αγορά στο γραφείο που πήρα. Εάν αυτό το ελληνικό κράτος. Δεν έχουμε εδώ αρμόδιο. Εάν αυτό το ελληνικό κράτος ή το ελληνικό κράτος και όχι ξενικών, θα έπρεπε να πει την αλήθεια. Αφήστε το ελληνικό κράτος. Εγώ λέω για την κοινότητα. Μα η κοινότητα, κύριε Χούντα, τη δουλειά της κάνει. Η Ελλάδα λέει ψέματα. Η κοινότητα σαφώς λέει. Όχι, η κοινότητα κάνει τη δουλειά της. Το ελληνικό κράτος ψεύδεται στον ελληνικό λαό ως προς τα δίθεν ωφέλη της κοινής αγοράς. Ναι, υπάρχουν και υποστηρικτές της.
Δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχουν Έλληνες, έτσι, διαβασμένοι. Ναι. Να αναφέρω ένα όνομα. Γεώργιος Βλάχος. Διαβασμένος άνθρωπος. Σεμνός, θαυμάσιος. Ήρθε εδώ και είπε, η σύμβαση με τη Χόφτη είναι διάτρητη. Εγώ μοίρασα τα πακέτα, λέει. Εισηγήθηκα και μοιραστήκανε. Πακέτα τελόρ. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για θέματα σχετικά με την ΕΟΚ. Τα μεγάλα έργα. Ναι. Και το πακέτο τελόρ εισηγήθηκε αυτός και όπως ακριβώς εισηγήθηκε έτσι και μοιράστηκε. Είναι φοβερό στοιχείο αυτό, δεν είναι αστεία. Γεώργιος Βλάχος. Δεν το αρνούμε. Και λέει εδώ σε αυτό το τραπέζι, αυτός ο άνθρωπος που έκανε αυτή τη δουλειά, ότι η σύμβαση με τη Χόχτιθ είναι διάτρητη. Έτσι. Εάν αυτή πάει σε οποιοδήποτε δικαστήριο, πέφτει. Είναι εις βάρος της Ελλάδος κατά κράτος. Η Ελλάδα από αυτή τη σύμβαση ζημιώνει πάρα πολύ, τεράστια. Κι όμως δόθηκε στη Χόχτιθ. Ενώ ελληνικές εταιρείες μπορούν θαυμάσια να φτιάξουν και την άσφαλτο και τους διαδρόμους και το κτίριο. Με μία θέλετε συμβουλευτική παρουσία κάποιων ειδικών. Έλα εδώ και εσύ. Ο κύριος Λαγιώτης δεν τα ακούει αυτά. Ο κύριος Λαγιώτης υποχρεώθηκε να το κάνει αυτό. Υποχρεώθηκε, δεν παραιτήθηκε. Γιατί αυτός δεν υπέγραψε. Εγώ δεν υπογράφω εις βάρος πατρίδος. Δικό του πρόβλημα. Α, δεν εντάξει, δηλαδή προδίδω μεν, αλλά δικό μου πρόβλημα δεν. Δεν είναι δικό μου, είναι δικό του. Δικό του. Αν έτσι συνέβη και έτσι αναπτυχθεί και αποδειχθεί, διότι εδώ δεν εστράφει κανείς εναντίον του κυρίου Βλάχου, ούτε τον μήνυσε. Ξέρετε ποιο ήταν το μεγάλο ούτε επιχείρημα. Ούτε τον ξέρετε ποιο το μεγάλο επιχείρημα του κυρίου Λαγιώτη. Μα και η Νέα Δημοκρατία λέει τι Χοχτήθη είχε διαλέξει. Να απαντήσω σε αυτό. Έτσι είναι. Σαφώς. Καλά το λέει. Ο άλλος ομάς των γκάγκστερ, οι γκάγκστερ μεταξύ τους υποστηρίζονται. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Δεν είπαμε να αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς. Κόρακα, σκορά, κομμάτι δεν βγάζει. Να ολοκληρώσω. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή τη σύμβαση, η οποία έγινε εδώ μία ανάλυση της για το πόσο είναι εναντίον των συμφερόντων της Ελλάδος και ασύμφορη από τη στιγμή που υπογράφηκε με τους όρους αυτούς. Ναι. Δηλαδή είναι από την εγγύηση του κράτους και όλα τα πληρώνει το κράτος. Η Χόφτη σηκώνεται, φεύγει, κάνει ό,τι θέλει. Τώρα πιέζει τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, καλά να τους κάνει. Τις πιέζει, τις στίβει όσο μπορεί τα κέρδη και τους κατεβάζει τις τιμές. Ναι. Δηλαδή ίσα ίσα να πνίγονται και αυτοί που δεν έχουν κανένα να κάνουν. Κάτι μυαλό πουλάνε, μα τίποτα δεν. Έστω να κινήσουμε. Όλη τη δουλειά οι Έλληνες την κάνουν. Ναι, οι Έλληνες. Οι άλλοι μεσολαβούν για να κερδίσουν. Εις βάρος της Ελλάδος, τίποτα άλλο δεν γίνει. Τίποτα άλλο. Όλη η δουλειά του αεροδρομίου θα γίνει από ελληνικά χέρια. Αυτό είναι που λέμε στην γλώσσα της αγοράς, πώς λέγεται. Πώς λέγεται στη γλώσσα της αγοράς. Προχωράμε. Ναι. Λοιπόν, να έρθουμε πάλι στο Μπαμπάκι. Ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν το Μπαμπάκι το ελληνικό, το οποίο δεν πήρε για τα ταμιακά, για τα ταμεία της κοινότητας, αντισταθμιστική εισφορά. Δεν απορροφήθηκε και αντίθετα θα μπορούσαμε να το δεχτούμε αυτό αν είχαμε πλήρη απορρόφηση του ελληνικού μπαμπακιού των 400.000 τόνων ετησίως από την κοινή αγορά και από εκεί και πέρα η κοινή αγορά θα λέγε δεν έχω άλλο μπαμπάκι παιδιά. Στους κόλπους μου, οι χώρες μου δεν παράγουν άλλο. Τώρα θα βγούμε να ζητήσουμε από τις άλλες αγορές μπαμπάκι. Σωστά μέχρι εδώ. Και ας μην ζητούσε από την Ελλάδα να τριπλασιάσει την παραγωγή της. Εδώ η κοινότητα μειώνει την παραγωγή του ελληνικού μπαμπακιού και παραγγέλει. Να μειώσουμε κι άλλο. Μπράβο. Τίποτα άλλο. Αυτό τα λέει όλα. Ενώ αντίθετα είπαμε τι συνέβη με το κρέας. Εντάξει, εγώ τελείωσα εδώ. Σύπας. Όποιος θέλει. Ναι, κάνω ρωτήσω εγώ. Κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Ναι, πώς θέλετε. Και οι Έλληνες, εάν ξέρω να απαντήσω. Ναι, και οι Έλληνες πολιτικοί, mm-hmm. από πρωθυπουργό μέχρι ευρωβουλευτάς, γιατί αν πω ευρωβολευτάς θα μου πείτε γιατί κάνω χαρακτηρισμούς, που τα ανέχονται αυτά εις βάρος της πατρίδος τους. Πώς το καταλαβαίνετε εσείς αυτό? Ενώ δεν πες κανένα λόγο, και εγώ δεν το δέχομαι. Βέτο. Το βέτο γιατί υπάρχει? Πού είναι το ελληνικό το βέτο? Παίρνει μπαμπάκι από την Τουρκία και παίρνει από την Ελλάδα. Βέτο, κύριε. Χθες κάποιος κύριος, ο οποίος εκπροσωπούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ακούει στο όνομα Κράτης Κυριαζής, και ο οποίος εργάζεται στην κοινότητα, εκπροσωπώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα και Γενικός Γραμματέας της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας, και ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος, πολύ νέος στην ηλικία, είπε ότι όταν ένας Έλληνας μπαίνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου ας πούμε, ξέρω εγώ, εδώ είναι θέμα Υπουργών Γεωργίας, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Αρμόδιο. Δεν μπαίνουν υπουργοί υγείας και κάτω γύρω στο τραπέζι. Κλείνουν οι πόρτες, απαγορεύεται να υπάρχει προς τα έξω επικοινωνία και κλείνονται μέχρι να κλείσουν τις συμφωνίες αυτές. Αυτό είναι, είπα χθες εγώ, αντιδημοκρατικό, φασιστικό, ελεηνό μέτρο, γιατί συνήθως κλείνεις τις πόρτες
δεν πρόκειται εδώ για, ξέρετε, μυστικά πολεμικά, να πούμε, ξέρω εγώ, για καμία αφού εφεύρεση. Αφού δεν τα πείτε έτσι κι αλλιώς τα μυστικά αυτά. Για καμία εφεύρεση, δεν είναι κάτι τέτοιο. Θα τα ανακοινώσουμε μετά από μια ώρα. Μπράβο. Αφού δεν τα ανακοινώσετε, γιατί κλείνετε τις πόρτες? Ποιος είναι ο λόγος που κλείνετε τις πόρτες? Άρα κάτι θέλετε να κρύψετε. Τι είναι, βρε γελία, υποκείμενα αυτό που θέλετε να κρύψετε? Είναι σαφές. Όταν θα ανοίξουν κύριε οι πόρτες. Όχι χαρακτηρισμούς. Μισούσο. Α, ναι. Έχουμε και κοινό τώρα. Λοιπόν, λέω το εξής. Τι θέλετε να κρύψετε, αφού σε λίγο θα ανοίξετε την πόρτα και θα πείτε αυτά συμφωνήσαν. Τι είναι εκείνο που θέλετε να κρύψετε την ώρα που γίνεται η συζήτηση και κλεισμένων των θυρών με απόλυτη μυστικότητα? Τι, τι τον είναι εκβιασμό. Αυτό. Τον εκβιασμό. Άλλο. Λέει λοιπόν ο κύριος Κυριαζής, λέει τον εκβιασμό. Ακριβώς. Ναι. Είναι ο Έλληνας εκεί, είναι ο Πορτογάλος, ο Γερμανός. Γιατί τον δέχεται, αυτό ρωτάω εγώ. Και αρχίζουν οι εκβιασμοί. Εμείς θα σου δώσουμε αυτό, εσύ θα μας δώσεις εκείνο. Μα δεν πήραμε εσύ ποτέ τίποτα. Αυτό. Μισό λεπτό. Εσύ ζητάς αυτό. Ναι. Θα σου δώσουμε αυτό να μας δώσει εκείνο. Η ουσία είναι πια. Ακριβώς αυτό που λέτε. Τελικά τι πήραμε εμείς? Τίποτα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τίποτα. Όλο αυτόν τον καιρό. Εάν το πείτε στον κύριο, στον κύριο Βλάχο αυτό, θα σας πει δεν είναι ακριβώς έτσι που το λέτε. Είναι λίγο διαφορετικά. Όχι. Λέει η κοινή αγορά μας συνέφερε, μας συνέφερε ως απόφαση εισδοχής. Αλλά εκείνο λέει που δεν καταλάβαμε και που δεν πράξαμε είναι ότι η κοινή αγορά είναι μία αρένα όπου μέσα οι άνθρωποι μάχονται ο ένας εναντίον του άλλου ποιος θα πάρει τα πιο πολλά. Εμείς σε αυτή τη μάχη, και εννοεί Μάστρικ και τις υπόλοιπες τέλος πάντων. Ξυπόλυτη μες στα κάθια. Ακριβώς. Δεν διεκδικήσαμε ποτέ τίποτα. Λέει η εισδοχή μας είναι σωστή. Διότι μου είπε το εξής παράδειγμα. Λέω ακούστε κάτι. Να σας πω εγώ μια ερώτημα. Εγώ δέχομαι ότι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει ότι η εισδοχή μας στην κοινή αγορά ήταν σωστή. Όχι, ο κύριος Βλάχος λέμε. Α, μην τον μπερδεύετε. Ο κύριος Βλάχος, όχι ότι και άλλο. Όχι. Λέει το εξής. Μισό λεπτό. Λέει το εξής. Ναι. Και είναι σωστό αυτό. Ακούστε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Λέει, λένε κακώς μπήκαμε στην κοινότητα. Μάλιστα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ρώτηστε. Δεν μου λέτε, εσείς θεωρείτε παραδείγματος χάρη τους Δανούς κουτούς, τους Γάλλους κουτούς, τους Γερμανούς κουτούς ή εν πάση περιπτώσει πες το μια άλλη χώρα, την Ολλανδία, είναι κουτί οι Ολλανδοί? Λέω όχι. Πανέξι. Δεν πρέπει να είναι. Είναι πανέξιμοι άνθρωποι. Το γεγονός ότι θέλησαν και αυτοί να μπουν στην κοινότητα είναι μια απόφασή τους. Άρα αφού είναι έξιμοι, ήταν έξιμοι και η κίνηση. Και όλοι αυτοί οι έξιμοι μπήκαν μέσα. Άρα και εμείς κατά αναλογία καλά κάναμε που μπήκαμε στην κοινότητα. Και αυτό ήταν μια έξυπνη κίνηση. Μάλιστα. Μέχρι εδώ το παράδειγμα του είναι σαρωτικό. Έτσι. Όχι μου. Δικολαβικών. Όχι. Είναι σωστό. Είναι σωστό, κύριε Σοφιανόπουλε. Μισό λεπτό. Είναι σωστό. Μα να πω γιατί δεν είναι. Αλλά εμπάσχε τόση. Τι εμπάσχε τόση. Προχωρήστε, τελειώστε να σας απαντήσω. Και λέει από τη στιγμή που μπει μέσα, ναι, τότε πρέπει να σταθείς με νύχια και με δόντια. Να παλέψεις. Μάλιστα. Από αυτό το ταμείο που υπάρχει στη μέση, τι γίνεται εκεί? Εκεί απλώνει, είναι σαν να έχει ο καθένας ένα ψητό. Μάλιστα. Και έχει τα πυρούνια. Μάλιστα. Και αρχίζει και παίρνει ο καθένας το κομμάτι του. Μάλιστα. Και εκεί που μπαίνει το πυρούνι, σου βάζει όλο το πυρούνι στο χέρι και στο τρυπάει, να τραβήξεις το χέρι να φοβηθείς, να μην πάρεις εσύ περισσότερο κομμάτι. Μάλιστα. Και ο ένας τρυπάει τον άλλον κτλ. Δηλαδή γίνεται μία μάχη στο τζετζερέ. Ρωτώ εγώ ποιος τώρα. Θα πάρει το καλύτερο ρωτώ εγώ τώρα. Εμείς αυτή τη μάχη έχουμε κουλούς. Αυτό λέει. Δύο λεφτά. Ναι, αλλά προσέξτε. Δεν μπορούμε να απλοποιούμε τα πράγματα με μάχες και κουλούς. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Εγώ το είπα το παράδειγμα. Ναι. Έχετε ένα δωμάτιο. Και μέσα στο δωμάτιο αυτό, ένα κλουβί, έχετε πετάξει ένα ελάφι που μόλις σκοτώσατε. Και μέσα στο δωμάτιο υπάρχουν 10 λύκοι, 10 λιοντάρια, κάτι. 10 λύκοι, δάγκω ένα στον άλλο, δάγκω εδώ, θα αρπάξουν και κανένα κομμάτι. Εάν μέσα στους 10 λύκους υπάρχει και ένας και μια αλεπού αν θέλετε, γιατί πρέπει να είναι σαρκοβόρο έτσι, τι καταλαβαίνετε, σε πόσα δευτερόλεπτα οι λύκοι θα την έχουν κάνει την αλεπού λιώμα για να μην φάει ούτε ένα κόκο? Εμείς λοιπόν καθόν τρόπον μπήκαμε στην κοινή αγορά, είμαστε σφαγμένοι από χέρι. Και ρωτώ εγώ, γιατί ρε παιδιά... Σταθείτε τώρα, σταθείτε τώρα. Η Πορτογαλία είναι λύκος. Δύο λεφτά. Θα φτάσουμε στην Πορτογαλία. Μπήκε 12 χρόνια μετά την Ελλάδα. Ναι. Όταν εμείς μπήκαμε στην κοινή αγορά, μπήκαμε Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία,
Δανία, Βόρειος Ιρλανδία. Ωραία. Σωστά. Ναι. Μπράβο. Βόρειος Ιρλανδία, υπενθυμίζω, 1450 κιλά κατά κεφαλή. Ποσόστος η Γάλα. Ναι, 61 η Ελλάδα. Εντάξει. Μπράβο. Η Δανία. 600 τόσα, ξέρω. Λύκος και αυτή. Η Δανία. Σαφώς. Λύκος. Ναι. Η Δανία. Ναι. Γιατί. Γιατί. Διότι λέει ο Γερμανός, εάν τον αφήσω το Δανό να πεινάσει, θα μου έρθει στη Γερμανία μέσα. Ναι. Πρέπει να τα ίσω εκεί που είναι. Δεν μου έρθει μέσα κι αυτός. Ναι. Λοιπόν. Γιατί και για μας. Και για μας δεν μπορεί να το πει αυτό. Είμαστε πιο μακριά εμείς. Ο Δανός. Α, κύριε Χόντα, αυτά είναι. Αυτά είναι. Αργά τα λέμε όμως. Να τα λέμε κάτι στις 9. Δεν πειράζει. Γιατί ο κόσμος κοιμάται. Δεν πρέπει να σας παρακαλώ, τι είναι η Δανία. Τι είναι. Ναι. Μία μικρή χώρα. Ένα κατόβραχο στα βόρεια. Ναι. Που το χειμώνα έχει 40 υπό το 0. Mm-hmm. Και αν δεν φτιάξουν επιστήμη σε πάνω στη Δανία, ένα μεγάλο χειροστάσιο. Mm-hmm. Και τίποτα παρακάτω. Mm-hmm. Και μια βιομηχανία σε βιομηχανικά προϊόντα και κτηνοτροφικά προϊόντα. Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα. Δεν τη φοβόνται. Σου λέει και εσύ και θα πάρεις ένα κομματάκι εκεί πέρα να επιβιώσεις, να μην μου δημιουργήσεις προβλήματα. Μάλιστα. Εμάς μας φοβόνται. Διότι και το κλίμα και ο εμπορικός στόλος και οι ικανότητες και οι πρωτεσίλες και χίλια δυο δεν έχουν καμία σχέση με Δανία και Ολλανδία. Η Ελλάδα είναι δύναμης. Δύναμης εκφύσεως και μα εσείς είπατε ότι μπήκε αλεπού μέσα, λέτε. Είμαστε αλεπού στην κοινότητα. Προσέξτε. Δυνατότητα δύναμης. Εμείς είμαστε δυνατότητα λέοντος. Αλλά όπως μας έβαλε ο κύριος Καραμαλής, μας έβαλε σαν αλεπούδες. Γιατί. Γιατί. Ναι. Διότι δεν ζήτησε αυτά τα οποία έπρεπε να ζητήσει. Το πει, κύριε, εγώ θα πω στην κοινή αγορά υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Ναι, ναι, οι προϋποθέσεις μπορούσαν να τις θέσουμε εμείς και μετά. Τις θέσαμε. Όχι, αυτό λέμε. Αυτό λέει ο κύριος Βλάχος. Μα μια στιγμή, ως εκ τούτου αποδεικνύεται ότι τη στιγμή που μπήκαμε τελικώς και έχουμε και το δικαίωμα του βέτο. Δεν κάναμε χρήση. Δεν κάναμε χρήση. Αυτό λέμε. Άρα, από τη στιγμή που η Ελλάδα είναι ένα λιοντάρι και μπαίνει μέσα σε ένα κλουβί όπου οι λύκοι αρπάζουν το ελάφι, mm-hmm, και κάθεται σε μια πάντα και λέει εγώ δεν μπορώ να παλέψω με τους λύκους, το λιοντάρι, mm-hmm, αυτό το λιοντάρι είναι βαλτό. Ή κάποιος του έχει κάνει κάποια έννοιση και είναι στο έτσι, ή επίτηδες κάνει ότι δεν μπορεί να παλέψει τους λύκους. Ως εκ τούτου. Δεν έχει σημασία για ποιο λόγο το κάνει το λιοντάρι. Σημασία έχει το λιοντάρι δεν διαπραγματεύεται. Άρα προδίδει την Ελλάδα. Το χέρι. Αυτό εκεί λέμε. Μα εκεί ήθελα να σας φτάσω εγώ. Να το πείτε εσείς. Άρα το λιοντάρι δεν θέλει. Άρα προδίδει. Όπερ, δείξε. Το θέλετε έτσι. Όχι, το θέλω έτσι, έτσι είναι. Αυτό λένε, όλοι αυτό λένε. Ότι δεν διαπραγματευόμαστε σκληρά στην κοινότητα. Μπράβο. Όταν υπάρχει υπουργό Γεωργίου, ο οποίος πάει και κάθεται εκεί πέρα και δουν 61 κιλά ποσό. Και ρωτώ εγώ γιατί δεν. Τα χέρια. Και ρωτώ εγώ γιατί δεν διαπραγματευόμαστε. Να απαντήσω. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Μα με συγχωρείτε. Εμπήκαμε το 81. Έχουμε 96. Επεράσανε 16 χρόνια. Αλλά οι κυβερνώντες αυτή τη χώρα είναι πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι. Άλλαξε ο Μανολός και δεν έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Τα έβαλε. Τα ίδια πράγματα, κύριε Σοφιά. Κάπως αλλιώς. Τα ίδια λέμε. Μπράβο. Απλώς δεν τα διεκδικήσαμε, αυτό λέμε. Δηλαδή η κοινότητα δεν φταίει. Εμείς φταίμε. Αυτό είναι. Είπα εγώ ότι φταίει η κοινότητα. Άξι, αυτό εκεί καταλήγει. Η μεν κοινότητα φταίει υπό την έννοια ότι ενώ παριστάνει τον σωστό και τον δίκαιο. Είναι ότι θα αρπάξει. Τι χαζί είναι. Μπράβο. Αφού δεν τα ζητάμε. Και εμείς λέμε ψέματα στον κόσμο. Αυτό ναι. Ότι η κοινή αγορά μας εφολεί. Ναι. Ενώ μέχρι στιγμής μας έχει διαλύσει. Μάλιστα. Και ρωτώ. Δεν είναι σωστή αυτή η λέξη. Δεν είναι σωστή. Δεν μας έχει διαλύσει. Έχουμε διαλυθεί μόνοι μας. Το αποτέλεσμα λέω εκ της συντοχής. Σαν αποτέλεσμα το φέρνω. Εντάξει. Ως εκ τούτου. Όταν βγαίνεις σαν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και σαν κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και λες ότι η κοινή αγορά ωφελεί και πού θα ήμασταν σήμερα αν δεν είχαμε μπει στην κοινή αγορά. Μεγαλύτερο ψέμα από αυτό υπάρχει. Όχι. Όταν λοιπόν ένα κόμμα εξουσίας και μια κυβέρνηση ψεύδεται προς το λαό, αυτό το ψέμα γιατί το κάνει. Για να είναι καβάρα στο καλάμι. Μάλιστα. Άρα προδίδει τον τόπο. Μάλιστα. Και αυτοί είναι πράκτορες και προδότες, όπως τους λέω. Πάλι τα ίδια. Πώς θα γίνει. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια ακόμη εκπομπή με τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο, μαχητή των ιδεών, των συμφερόντων, των καλών προθέσεων, των καλών Ελλήνων, όπως συνηθίζει να λέει.
σκληρός όπως πάντοτε απέναντι στην εξουσία, με στοιχεία όμως, θα λέω από τη δημοσιογραφική πλευρά, τα οποία κάθε φορά μας τα φέρνει, όπως μας έφερε σήμερα αυτό πριν κάνουμε τη συζήτηση από τον Διεθνή Οργανισμό Βάμβακος, όλα τα στοιχεία με λεπτομέρειες. Ήταν ένα θέμα που το αφιερώσαμε σήμερα στην ΠΑΣΕΓΕΣ, το κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο των Ελλήνων αγροτών. Έτσι αποδείξαμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από την πρόθεσή της να στηρίξει τα προϊόντα των χωρών, των κάτω χωρών όπως λέγονται, και καλώς έπραξε, για τις παραγωγές τους σε κτηνοτροφικά και γαλακτοκομικά προϊόντα και με τις τιμές και με την προστασία. Αντίθετα, στο θέμα της Ελλάδος, αν και είχε, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό το παράδειγμα, 15 συνεταίρους, από τις οποίες ουσιαστικά η Ισπανία είναι πολύ μικρό το ποσοστό, είχε μία μόνο χώρα η οποία είχε αυτή την παραγωγή και σε πάρα πολύ καλή ποιότητα, μπαμπάκι. Εν τούτης, όχι μόνο δεν το απορρόφησε ολόκληρο, που ήταν ένα μέρος από τις ανάγκες της για να αναζητήσει και στις άλλες αγορές το συμπλήρωμα και καλώς τα έκανε, αλλά φρόντισε να μειώσει την παραγωγή του μπαμπακιού. Αυτό είναι από την πλευρά της κοινότητας μια στάση, μια θέση η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν πράξη εταίρου Ευρωπαίου σωστού, αλλά Ευρωπαίου ο οποίος θέλει στην ουσία να μειώσει και να ζημιώσει ένα κράτος μέλος, μια δηλαδή από τις μια συνεταίρισσα στο κοινό ταμείο. Και αυτό για ιδιοτέλεια όπως είναι αυτή της εξαγωγής βιομηχανικών προϊόντων ή άλλων και εισαγωγής μπαμπακιού από χώρες που παράγουν επίσης μπαμπάκι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη δική μας την πλευρά, η μη επιμονή σε αυτό το πραγματικά μεγάλο ντοκουμέντο που είναι το μπαμπάκι, ντοκουμέντο διαπραγματευτικό, θέλετε, επιχείρημα, όπως θέλετε πέστε το, μέσα στην κοινότητα, δείχνει πως η πολιτική των κυβερνήσεων των ελληνικών, με την καλύτερη έτσι διάθεση χαρακτηρισμού, είναι απαράδεκτη και ανθεληνική. Με την έννοια αυτή, όποιος από τους ανθρώπους, τους αρμοδίους των Υπουργείων έχει τη διάθεση, γιατί πια στο High TV, σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτές τις εκπομπές, ο κρατικός μηχανισμός δεν θέλει να απαντήσει, με πολύ διακριτικό τρόπο εξαφανίζεται, δεν μιλάει και βεβαίως δεν καταφεύγει και σε άλλους τρόπους για να αποδείξει ότι όλες αυτές οι καταθέσεις εδώ από καλεσμένους μας δεν είναι ακριβείς. Ποτέ δεν απάντησε, ποτέ δεν έστειλε μια επιστολή, ποτέ δεν έκανε ένα τηλεφώνημα, ποτέ δεν έκανε μια μήνυση έστω στα ελληνικά δικαστήρια για να διεκδικήσει το δίκαιο, το οποίο βεβαίως δεν υπάρχει. Αυτή η εκπομπή θα προσπαθήσει να φέρνει στο φως της δημοσιότητας όσο το μπορεί και όσο έχει τις δυνάμεις και τη δυνατότητα τέτοια παραδείγματα, τα οποία ίσως βοηθήσουν τις επόμενες κυβερνήσεις της Ελλάδος, μια και θα λέγαμε ξανά στην εκπομπή της 24ης Σεπτεμβρίου του 1995 είχαμε πει στον τότε βουλευτή και σημερινό Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Ευάγγελο Γιαννόπουλο, ότι βρισκόμαστε μπροστά στο μεγάλο σταυροδρόμι, στο σταυροδρόμι των μεγάλων αλλαγών. Ο κ. Γιαννόπουλος είπε όχι, αυτό είναι πολύ μακριά ακόμα, αλλά το σταυροδρόμι φάνηκε ότι ήταν πολύ κοντά και για τον ίδιο αλλά και για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, το ότι υπάρχουν μέσα στις κυβερνήσεις αυτές άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πρόθεση και την καλή διάθεση και την αγάπη για τον τόπο τους, δεν αμφισβητείται. Εκείνο που είναι ότι αυτοί πάντοτε και μονίμως είναι στη γωνία. Ας ελπίσουμε όμως ότι σε αυτή την ιστορία των 40 τελευταίων ετών, όπου δύο οικογένειες κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο, αυτό είναι πια παρελθόν εδώ και κάποιο καιρό, και ότι η πρώτη, ας το πούμε, έξω από αυτά τα δεδομένα κυβέρνηση Σιμίτη εγκαινιάζει μια καινούρια περίοδο, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα είναι η καλύτερη κυβέρνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και δεν θα κάνει και αυτή λάθη και χειρότερα. Απλώς όμως είναι ένας σταθμός με την έννοια, αν θέλετε, της αλλαγής στο πολιτικό σκηνικό. Αν και η κυβέρνηση αυτή δεν έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, αλλά είναι η συνέχεια μιας άλλης κυβέρνησης που ψηφίστηκε και η οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά στην εξουσία. Όπως και αν έχει το πράγμα πάντως, ο επόμενος 1,5 χρόνος είναι τα λίγα μέτρα ακόμα στο κεντρικό σταυροδρόμι, όπου στις εκλογές αυτές θα έχουμε μια πλήρη απαλλαγή από το καθεστώς των πολιτικών
που η ιστορία θα αποδείξει και ήδη τα αποτελέσματα έχουν φανεί κατά πόσον ωφέλησαν, ζημίωσαν, αδιαφόρησαν ή όπως λέει ο κ. Σοφιανόπουλος πρόδωσαν, εγώ αυτό συνεχώς δεν θέλω να το ακούω, στον τόπο τους. Το τελευταίο σχόλιο. Το έχει ο καλεσμένος. Είστε καλεσμένος. Για να γίνει κάτι ξεκάθαρο, για να ολοκληρώσει την οικονομική εικόνα. Μάλιστα. Ενώ δίνω το συγκριτικό στοιχείο για να καταλάβετε γιατί αστεία νούμερα μιλάμε για την Ελλάδα. Ενώ τα φάρμακα είχαν τζίρο το 75 5 δις και πήγανε στα 500 δις, επειδή βγάλανε από τη μέση την ελληνική βιομηχανία και φέραν τις πολυεθνικές. Να μου το εξηγήσετε αυτό λιγάκι. Τα φάρμακα είχαν τζίρο. Τζίρο, γενικό. Πωλήσεις ετήσιες το 74-75 στην Ελλάδα 5 δισεκατομμύρια δραχμές. Πούλησαν φάρμακα αξίας 5 εκατομμυρίων. Πουλήθηκαν από τα φαρμακεία. Πόσο πήγε, 5? 5 δις. 5 δις δραχμές. Μάλιστα. Και τώρα τα φάρμακα φτάσανε γενικό τζίρο 500 δις. Από τα φαρμακεία. Μάλιστα. Αυτές οι 150 δραχμές που δίνει επιδότηση η κοινή αγορά στον Έλληνα παραγωγό βάμβακος είναι 400.000 τόνοι που δεν δίνει για όλα, δίνει για τα 3/4. Αγόρας πες ότι δεν δίνει και σε όλο, εγώ το παίρνω όλο, ή 400 εκατομμύρια κιλά και με 150 δραχμές 4, 15, 60, 60 δις. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο και όλο. 60 δις και ρωτώ, δεν μπορεί η Ελλάδα να επιδοτήσει μισό εκατομμύριο Έλληνες με 60 δισεκατομμύρια να έχουμε την αξιοπρέπειά μας και να μην ζητιανεύουμε αυτούς τους λεχρίτες, τους κοινοαγορίτες που αν τα βάλουμε κάτω θα δείτε ότι αν πάμε σε όλο το κύκλωμα που ανέλησα αυτά τα λεφτά θα βγουν 10 φορές παραπάνω. Η επιδότηση λέει της κοινής αγοράς 60 δις. Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Θέλω να πω δηλαδή ότι το νούμερο αυτό είναι αστείο σαν νούμερο. Τι να κάνει δηλαδή? Τι να κάνει? Να επιδοτήσει? Όχι. Τι? Ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνη της αυτό το θέμα. Δεν μπορεί. Μα όχι, ότι μπορεί να βάλει αυτό το βέτο, διότι η κοινή αγορά τελικώς δεν δίνει τίποτα. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Καταλαβαίνετε τι λέω? Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα πια μετά το Μάστρι παίρνονται στις Βρυξέλλες. Ναι. Το είπατε. Όχι, να εξηγήσω τι εννοώ. Εννοώ ότι αν αυτή η επιδότηση που δίνει η κοινή αγορά στον Έλληνα παραγωγό, στον μπαμπάκι, ωραία, και στα καπνά, ναι, και στα άλλα, ήταν μερικά 3 εκατομμύρια. Τα οποία να μας τάκοβει η κοινή αγορά, εμείς θα παραλύαμε. Ναι, πού θέλετε να καταλήξετε? Αποδεικνύει ότι είναι άνευ ουσίας. Ποιος? Αυτή η επιδότηση. Ωραία. Ναι. Άρα... Και δεν εξαρτάται η Ελλάδα από αυτό. Όχι. Και μπορεί να βάλει ξεκάθαρα 1000 βέτο. Ναι. Και δεν το κάνει. Σας απάντησα. Αυτό ήταν το θέμα που έθεσαν όλοι οι συζητήσεις. Μα εγώ το αποδεικνύω, κύριε Κοντά. Δίνω το νούμερο ότι είναι αστείο σαν νούμερο. Μην νομίζει ο κόσμος ότι αυτή η περιβόητος επιδότηση είναι τίποτα τρομερά νούμερα τα οποία η Ελλάδα δεν σηκώνει. Ναι, δεν διαφωνεί κανείς. Και καλά κάνετε που το πληροφορείτε. Το στοιχείο έδωσα. Το θέμα εντοπίζεται στο ότι εμείς άνθρωποι δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, αν και δεν θα πρέπει να υπήρχαν, και νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Οι Έλληνες δεν έχουν τέτοιες ταμπέλες. Έτσι νομίζω κι εγώ. Λοιπόν, όλοι λένε ότι όλο μας το πρόβλημα με την κοινότητα είναι η διαπραγμάτευση, την οποία εμείς δεν κάνουμε. Μάλιστα. Αυτό λένε όλοι. Έτσι. Αναζητούμε λοιπόν... Και απέδειξα ότι αυτά τα οποία η κοινότητα μας δίνει είναι τόσο μικρά σαν νούμερα που είτε μας τα δίνει είτε δεν μας τα δίνει, είναι ένα και δεν αυτό. Θα αλλάζανε το σκηνικό της χώρας. Σωστό. Δίνοντας το παράδειγμα ότι τα φάρμακα ήταν 5 δις, γίνανε 500, το τρόφιμο είναι 63. Τώρα τα 60 δις η επιδότηση στους παραγωγούς ήταν το πρόβλημα. Άνευ σημασίας. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο, τίποτα άλλο. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε. Επί.